Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Ε, απόψε Δευτέρα βράδυ ε, είναι μια από τι περιπτώσει εκείνε που το θέμα το ζητήσατε εσεί. Ε, με ποια έννοια. Ε, σα έχω πει πολλέ φορέ πω όταν κάποιε εκπομπέ είναι έτσι πολύ εξειδικευμένε, πάντα έχω το φόβο, την ανησυχία μάλλον, όχι το φόβο, μη τυχόν η πολύ εξειδίκευση και λίγο κουράζει. Ε, Παρά τα αυτά, διαρκούσε τη εβδομάδα, πολλοί φίλοι τηλεθεατέ μου είπαν ότι να ολοκληρώσουμε, να μπούμε λίγο ακόμα σε αυτό το θέμα ε, και των ναυαγίων και κυρίως θυμήθηκαν κάτι που είπα δύο-τρεις φορές ε, κατά τη διάρκεια της προηγουμένης εκπομπής ότι δεν θα πούμε σήμερα τι προβλέπει το ναυτικό δίκαιο και δεν θα πούμε τι προβλέπει το ναυτικό δίκαιο. Και μου είπανε, μια που μιλήσαμε για καράβια, το ολοκληρώσουμε να δούμε τι προβλέπει επιτέλους και το ναυτικό δίκαιο για την περίπτωση αυτών των μεγάλων δυστυχημάτων. Εγώ, όπως σας έχω πει πολλές φορές, δεν έχουμε ούτε εγώ προσωπικά, ούτε ο σταθμό έχει κανένα λόγο να τρέχουμε γρήγορα ή να πάμε κατά σε άλλο θέμα. Συνεπώ να το κάνουμε αυτό που θέλετε, να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε. Σήμερα λοιπόν, όπω ήδη θα είδατε και από την προεξαγγελία του σταθμού, σήμερα θα ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι ε, των παράξενων αυτών ατυχημάτων. Είπαμε βέβαια γιατί κόβονται τα πλοία στα δύο, θυμάστε κτλ. Αν δούμε και σήμερα και ένα άλλο παράξενο, γιατί κάποια πλοία στα καλά καθούμενα αναποδογυρίζουν. Στα καλά, καθούμενα εννοείται βέβαια με μια θαλασσοταραχή ήπια μορφή που δεν δικαιολογεί τέτοιου είδου τρομακτικό ναυάγιο. Πώ γίνεται αυτό το πράγμα ε, με αυτά τα πλοία, Και προ το τέλο βέβαια τη εκπομπή, αναλυτικά θα πούμε τι προβλέπει το Διεθνέ Ναυτικό Δίκαιο, το Ναυτικό Δίκαιο γενικότερα, ε, για αυτέ τι περιπτώσει. Ε, εκ των προτέρων, σα λέω ότι νομίζω θα είναι ενδιαφέρουσα η εκπομπή ε, και για το κομμάτι αυτό το οποίο συζητήσατε, αλλά και για το Ναυτικό Δίκαιο. Γιατί αυτό είναι ένα δίκαιο το, το οποίο διδάσκεται μεν στις νομικές σχολές, στα παιδιά, στους φοιτητές, εντούτοις, <coughs> συγγνώμη, εντούτοις πολλοί κόσμος δεν, δεν, δεν ασχολείται με αυτό. Ε, ίσως πολύ περισσότερο σε πόλεις και σε, και σε δικαστικές αρχές που έχουν μεγάλα λιμάνια, όπως ο Πειραιάς και τα λοιπά, αλλά θα δείτε τώρα ότι είναι πάρα πολύ, πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Ε, για να συνδεθούμε αμέσως τώρα με αυτά τα οποία λέγαμε στην προηγούμενη, την προηγούμενη φορά, λέγαμε λοιπόν, ότι μάλλον να σας θυμίσω ότι και πολύ παλιότερα είχαμε πει ότι επειδή κάποιες επισκευές και μάλιστα για ζημίες που γινόταν μεσοπέλαγα ήταν και δύσκολο να βρεθούν συνεργεία επισκευή ή να πάει ένα πλοίο κτλ. Η μηχανική των πλοίων επινοούσαν κάποιες δικές τους έτσι που τις λέγανε και πατέντες. Κάποιες δικές τους κατασκευές κτλ. Αυτές ήταν προσωρινές μέχρι να φτάσει το πλοίο σε κάποιο ναυπηγείο, να μην κινδυνεύσει μεσοπέλαγα και σας είχα πει και τότε, μάλιστα είχαν παρέμβει και μηχανικοί του εμπορικού ναυτικού στην εκπομπή, σας είχα πει τότε, αυτό ήταν και επενετό και έδειχνε μάλιστα και μια ιδιαίτερη ικανότητα και φαντασία των μηχανικών των πλοίων. Όμως, όμως, λέγαμε στην προηγούμενη εκπομπή και με αυτό θα συνδεθούμε τώρα, ότι ξεπεράστηκε κάποιε φορέ κατά την άποψή μου τουλάχιστον, αυτό η καλώ εννοούμενη πατέντα και πού ξεπεράστηκε όταν με, με, με πώς να σας πω, με δημοσιότητα και με δημοσιεύσει σε άλμπουμ και σε τέτοια ε, γράφανε, γράφανε, γράφαμε, ξέρω ποιοι τα κάνανε αυτά ότι στα ναυπηγεία τα ελληνικά και ιδίω τα μεγάλα βέβαια, τους Καραμαγκά τότε που λειτουργούσε προσθέτανε, κόβανε ένα πλοίο στη μέση και ανάμεσα από την, πλή, από την, πλώρη και την πρίμνη, όπως σας έλεγα λοιπόν σας το έχω πει αυτό βέβαια, αλλά για να συνδεθούμε κάπως στην Πλώρη και στην Πρίμνη ανάμεσα προσθέτανε κομμάτια τεράστια πλοίου, ε, μεταλλικά εννοείται, τα οποία ύφξαν το, το, την χωρητικότητα κατά 40%. Κατά 40%. Και σας έλεγα λοιπόν, εξηγώντα ε, μια μορφή ναυαγίων, ας πάρουμε βέβαια την εικόνα αυτή, την, την, απίστευτη και σας είχα πει και σας διάβασα και κείμενα αυτού του άλμπουμ, γιατί αλλιώς δεν θα το πίστευε και κανένας και σας έλεγα ότι ίσω, με κάθε επιφύλαξη βέβαια, ε, ίσως μια αιτία που σε μεγάλε θαλασσοταραχέ συνήθω το ελληνικό τάκερ ήταν αυτό που κουβόταν στη μέση, ίσως μια από μια τι να ήταν αυτή. Και θυμάστε έτσι ενδεικτικά, μόνο δείτε την επόμενη εικόνα. Αυτό το είχαμε νομίζω και αυτό δει μαζί με πολλά άλλα. Ε, στον Βόρειο Ατλαντικό σε φοβερή τρικίμη, ελληνικό τάκερ κόπηκε στα δύο. 14 πνίγηκαν κτλ. κτλ. Ε, και α και, πάρουμε την εικόνα. Και είχαμε ολοκληρώσει λοιπόν αυτό το κομμάτι με την απορία, ε, μα, μάλλον με την πιθανή, με την ενδεχόμενη απάντηση στην απορία, πώ εξηγείται σε μια μεγάλη, σε έναν κυκλώνα, μεγάλο, σε ένα τυφώνα τεράστιο, όπου βρίσκονται 500 πλοία ταυτόχρονα, να βουλιάζει το ελληνικό, να σπάσει στα δυο το ελληνικό. Τέλο πάντων, αυτό σα το έπασαν μια σκέψη του ομιλούντο, που φυσικά δεν μπορεί και δεν είναι σωστό. Μια εκπομπή να υποκαταστήσει τα συμβούλια ναυτικών ατυχημάτων και τους εμπειρογνώμονες και τους πραγματογνώμονες και όλα αυτά. Και εννοείται τώρα, για να κάνουμε έτσι και ένα βήμα παραπέρα, ότι <coughs> πώς εννοείται ότι οι, οι, οι μηχανές, η δύναμη, η υποδύναμη των μηχανών ενός πλοίου, όταν βγαίνει από τα ναυπηγεία, σα έλεγα, τη Κορέα, αυτά τα πολύ μεγάλα ναυπηγεία, ε, είναι, είναι συνάρτηση του μήκου, του πλάτου, του βάρου. Δεν μπορεί δηλαδή να διπλασιάζουμε το βάρο ενό πλοίου και να πηγαίνει με τι ίδιε μηχανέ, με τι ίδιε προπέλε. Ε, οι οποίε προπέλε, οι έλικε του πλοίου, οι προπέλε, είναι μαθηματικά υπολογισμένε. Μαθηματικά μέχρι του παραμικρό, το, 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 το παραμικρό βάρο του πλοίου Μαθηματικά υπολογισμένε και το μέγεθό του και η ακτίνα του και το βήμα του, ίσω αν προλάβουμε θα πούμε σε λίγο τι είναι το βήμα τη Έλικα. Δεν είναι δηλαδή τυχέ δύο Έλικε που σε ένα πλοίο και εμεί προσθέτουμε άλλε 100.000 τόνου. Οι Έλικε λοιπόν, α δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτή είναι μια Έλικα βέβαια με τρει πτέρυγε. Εντάξει, τρει Υπάρχουν και με δύο και με τέσσερι ανάλογα κτλ. Αλλά βλέπετε τι κλίση έχει και αυτά εδώ όλα είναι μαθηματικό με κομπιούτερ πλέον υπολογίζονται αυτά όλα και για να καταλάβετε τα μεγέθη καμιά φορά ε, αυτών των πραγμάτων και των εξαρτημάτων των πλοίων, δείτε την επόμενη εικόνα, είναι ένα μεγάλο, αυτός κάτω είναι ο Νιάρχος, παλιά χρόνια, παλιότερα, εν ζωή βέβαια, αυτό είναι το Πανκόσμιο Σαρμονία, το πλοίο, κοιτάξτε γιατί από πολλές, πάρα πολλές φωτογραφίες από τέτοιου είδους εξαρτήματα, γιατί διάλεξα να δείτε αυτήν, για να καταλάβετε σε σύγκριση με το μέγεθος του ανθρώπου, ο Νιάρχος λοιπόν στέκεται καμαρωτός, καμαρωτός, δίπλα από μια έλικα, μάλλον από τις, από, από τις έλικες αυτού του πλοίου. Και κοιτάξτε τι μέγεθος έχουν και τι και τι για να σπρώξουν ένα τόσο μεγάλο πλοίο. Για σκεφτείτε στο τόσο μεγάλο πλοίο να προσθέσουν. Δεν λέω ότι έγινε σε αυτό, δεν ξέρω αν έγινε ποτέ σε αυτό το πλοίο τέτοια μετασκευή, αλλά για να σπρώξουν άλλους 100.000 τόνους. Και βλέποντας αυτήν την φωτογραφία, άσχετο τελείως με την εκπομπή, υπάρχουν πάρα πολλές φωτογραφίες του Νιάρχου με τα πλοία του ένα, του άλλου, να, να με τον άλλον, τον Ουνάση, ποιος θα κάνει το μεγαλύτερο και ποιος τη θαλαμίγω. Τα ξέρετε αυτά, τα ξέρετε. Και μου ήρθε στο νου όταν έβλεπα αυτή την εικόνα, το καμάρι του Νιάρχου μπροστά αυτά, την τελευταία φωτογραφία που υπάρχει του Νιάρχου, την οποία τυχαίνει να την έχω και είναι αυτή εδώ πέρα, και είναι αυτή εδώ πέρα. Όσο και αν δεν πιστεύετε, αυτό στο, κρεβα... στο... Το αυτό, στο κρεβάτι, το λένε αυτό, στο κρεβάτι, το αυτό, στο φορείο της γαλλικής, της γαλλικής του αντιστοίχου ΕΚΑΠ του Γαλλικού είναι ο Νιάρχος, μάλλον, μάλλον, στην Ελβετία είναι αυτό, ο Νιάρχος τον οποίον α, τον παίρνουν τέλο πάντων και δεν, δεν ξαναήρθε στα σπίτια του και στα τέτοια. Τέλος πάντων, αυτό είναι άσχετο με την εκπομπή, αλλά για να καταλάβει κανείς πως κάθε στιγμή πρέπει κανείς να μην ξεχνάει και πολλά άλλα πράγματα εκτός από τα πλοία και τις ναυφυγήσεις και τις έλικες. Τέλος πάντων, κάνοντας λοιπόν αυτά όλα που βλέπετε, που που είδαμε μάλλον, το οποίο είναι ίσως παράξενα να μην πω τίποτα άλλο, επηρεάζεται, επηρεάζεται πάρα πολύ η ικανότητα του πλοίου σε μανούβρες. Η, μανούβρη, η ελιγμή του πλοίου, οι μανούβρε είναι μια ολόκληρη και αυτή τέχνη, να μην πω επιστήμη, ίσως είναι υπερβολική λέξη, είναι μια ολόκληρη τέχνη για την οποία τέχνη, η οποία τέχνη διδάσκεται στις σχολές βέβαια των πλοιάρχων, αλλά δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, αλλά αποτελεί και αντικείμενο πολλών και διαφόρων συγγραμμάτων Άλλα είναι ογκώδια, άλλα όχι. Για κοιτάξτε, βοήθημα με μανούβρες, στο, βοήθημα, μανούβρες με το πλοίο. Πώς, ολόκληρα βιβλία είναι πώς πρέπει να μανουβράρει ένα πλοίο. Ε, και ας πάρουμε την εικόνα, για να μην σας ζαλίζω περισσότερο, και οι μανούβρες, ο τρόπος που εκτελούνται οι μανούβρες ενός συγκεκριμένου πλοίου είναι απόλυτη συνάρτηση παραμέτρων, των παραμέτρων που συζητάμε τώρα, του μήκου, του βάρους κτλ. Ε, Αντί πολλών λοιπόν, που θα μπορούσατε πάρα πολλά να πει, πάλι ένα στοιχείο ένα στοιχείο που ίσω και αυτό βοηθάει στην εξήγηση πολλών πραγμάτων. Ένα από τα κεφάλαια αυτών των συγγραμμάτων, αυτού και άλλων παρομοίων, είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε εκεί πέρα. Μανούβρε στην ανοιχτή θάλασσα. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, πολύ δύσκολο, όχι στο να το διαβάζει κανεί, πολύ δύσκολο στο να το υλοποιεί και κάτω από συνθήκε μεγάλη κακοκαιρία αλλά α πάρουμε αυτή την εικόνα. Ένα μόνο, μια μόνο παράγραφο για να καταλάβω ενδεικτικότατη αυτό που θέλω, αυτού του πράγματο που θέλω να σα πω, η οποία περιλαμβάνεται σε όλα τα συγγράμματα για, για του ελιγμού των μεγάλων αυτών πλοίων, είναι αυτή που θα δείτε τώρα. Για κοιτάξτε, σε περίπτωση που το μήκο του πλοίου είναι περίπου το ίμιση του μήκου του κύματο, μπορεί να συμβεί να ανατραπεί το πλοίο που είναι τραβερσωμένο με την πλώρη στο κύμα, με την πρίμνη στο κύμα. Αυτό μπορεί να συμβεί τη στιγμή που η πλώρη του πλοίου βρίσκεται στο λάκο του κύματο κτλ. Εδώ λοιπόν, αυτή τη στιγμή, μην το, μην το διαβάσετε μέχρι κάτω αυτό που έχω υπογραμμίσει με το, με το μπλε το μολύβι, το, το, το στυλό. Μην το διαβάσετε. Αλλά διαβάστε μόνο και θυ, να θυμάστε τις δύο πρώτες γραμμές. Ότι το μήκος του πλοίου είναι βασικός παράγοντας υπολογισμού των παραπέρα ελιγμών. Ας πάρουμε την εικόνα. Των παραπέρα ελιγμών. Όταν λοιπόν θέλει ένας ε, αξιωματικό τη γέφυρα ή ο πλοίαρχο να προσαρμόσει κάποια πράγματα στην πορεία του πλοίου και ανοίγει είτε αυτό το βιβλίο, είτε άλλο από, δεκάδες του δεκάδε, το εδώ, ή το άλλο υποπλοίαρχο κτλ. Ποια δεδομένα θα πάρει υπόψη του, Τα δεδομένα που δίνει στα εγχειρίδια αυτά, τα μεγάλα βιβλία που συνοδεύουν κάθε πλοίο, η κατασκευάστρια εταιρεία των ναυπηγείων Φερρυπίν τη Κορέα, ή θα πάρει υπόψη του, θα αρχίσει υπολογισμού από το μυαλό του πια, για τα 40 επιπλέον μέτρα, για τα 50 επιπλέον μέτρα που προσθέθηκαν στο πλοίο και για τους 100.000 τόνους παραπάνω. Αν είναι βέβαια κομπιούτερ το μυαλό του, σε εκείνη την ώρα να καταφέρει να κάνει υπολογισμούς που είναι πολύ πολύ δύσκολοι. Και γι' αυτό λοιπόν δείτε και την επόμενη εικόνα και αυτό παλεύουν, παλεύουν δηλαδή απεγνωσμένως με τα γιγαντιαία κύματα οι 40 ναυμαγείς του πετρελοφόρου Pine Ridge. Το σκάφος τον εκόπη ευνηδίως στα δύο. Ας πάρουμε την εικόνα και πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, οι, οι μανούβρες, μάλλον, μάλλον, μάλλον ε, όχι πάρα πολλές φορές, αλλά αρκετές φορές, οι, η λιγμοί πλοίου πρέπει να γίνονται με ακρίβεια, να μην πω όπως λέει η έκφραση χιλιοστών, εντάξει, αλλά με ακρίβεια μέτρων. Δεν μπορεί το πλοίο σε κάποιε περιπτώσει να πηγαίνει στο περίπου. Όταν λοιπόν ένα πλοίο φτάνει σε ένα λιμάνι, ελίσσεται μεταξύ άλλων πλοίων ή πρέπει να πιάσει στο, στην προβλήτα κτλ. Εκεί δεν έχει περιθώρια να γίνονται στο περίπου κάποια πράγματα. Μία από αυτέ τι περιπτώσει που πρέπει το πλοίο να κινηθεί, να κινηθεί με ακρίβεια μέτρου, ξέρετε ποια είναι. Όταν, που δυστυχώ, δυστυχέστατα συμβαίνει, όταν πέσει κάποιο άνθρωπο στη θάλασσα. Τότε αν τον πάρουν είδηση εννοείται αμέσω. Γιατί αν δεν τον πάρουν είδηση και φύγει το πλοίο, εντάξει. Αλλά αν τον πάρουν είδηση αμέσω, πράγμα που συμβαίνει διότι φωνάζουν οι υπόλοιποι, το προσωπικό, οι επιβάτε αν είναι επιβατικό, κτλ. τότε πρέπει να κάνει μανούβρε το πλοίο, πολύ συγκεκριμένε, προβλεπόμενε όλα τα εγχειρίδια των πλοίων αυτών. Δείτε λίγο λοιπόν, την επόμενη εικόνα. Κοιτάξτε τώρα, μεγάλη ακριβία μανούβρα στην αριστερή πλευρά τη σελίδα, άνθρωπο στη θάλασσα είναι το σύνθημα. Από τη δεξιά πλευρά, όταν πέσει του πλοίου, άνθρωπο στη θάλασσα, από την, απ την αριστερή πλευρά, τι μανούβρε πρέπει να κάνει αυτό το πλοίο για να γυρίζει να τον μαζέψει. Και δείτε και την επόμενη εικόνα. Και δείτε και την επόμενη εικόνα. Α, την, δεν την έχουμε, δεν πειράζει. Α την πάρουμε αυτή προ τη στιγμή. Α, ναι, λοιπόν, εδώ, εδώ βλέπετε την ολοκλήρωση της μανούβρας, δηλαδή, δηλαδή, μέτρο μέτρο ο αξιωματικός της γέφυρας δίδει οδηγία στον πιδαλιούχο, ας πάρουμε την εικόνα. Γιατί, γιατί αν το πλοίο γυρνώντας, αφήστε που είναι ένας περίπλοκος ελιγμός να γυρίσει πλοίο, αυτά τα, τα πελώρια, τα, τα, τα ποστάλια της ακτοπλοείας ή τα, τα, πετρελοφόρα και τα τέτοια είναι πολύ περίπλοκο, εντάξει, πείτε ότι γυρνάει όμως, καταφέρνει γυρνάει το πλοίο. Εάν το πλοίο περάσει μακριά από τον πεσμένο στη θάλασσα, από τον ναυαγό, τον έχασε. Τον έχασε. Ιδίω αν έχει και κυματισμό. Αν περάσει πολύ κοντά από τον αβαγό, τον σκότωσε. Τον σκότωσε με τι έλικε. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιπτώσει που η ελιγμή πρέπει να είναι ακριβία. Και πόσο ακριβία μπορεί να είναι σε τέτοια περίπτωση. Απ' την άλλη πάλι. Απ' την άλλη πάλι. Υπάρχουν περιπτώσει. <coughs> με συγχωρείτε, να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Αυτό, αν δεν ξέρω αν διαβάζετε το απάνω. Λέει λοιπόν ο διασωθή, ο, ο, ο του πλοίου αυτού, του οποίου λεγόταν Μανίνα. Ε, ο, ήταν στη γη κτλ. Όταν το πλοίο έπεσε στο βράχο που του τσάκισε. Α πάρουμε την εικόνα. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσει. Υπάρχουν περιπτώσει που πλοία, που πλοία, τα οποία συνήθω βέβαια με κακοκαιρία ε, πλέον ταξιδεύουν, πέφτουν απάνω σε υφάλου. Το Πέφτουν πάνω είναι σχηματικό διότι ο ύφαλο, όπω λέει και η λέξη, είναι κάτω από τη θάλασσα. Αλλά πέφτει το κάτω μέρο, πέφτει το πλοίο, δηλαδή, απάνω στον ύφαλο. Υπάρχει περίπτωση όπω το δω το Μανίνα, έπεσε απάνω στο βράχο, έξω από τη θάλασσα. Πολύ πιο πρόσφατα το δικό μα το Σαμίνα, δεν έπεσε απάνω στην πάρο, απάνω στο βράχο, έξω από το λιμάνι. Πώ γίνονται και αυτά τα πράγματα, να μην δουλεύουν τα μηχανήματα αυτά ή να μην τα παρακολουθούν επαρκώ. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Πάλευαν, λέει, επί 13 ώρες με τα άγρια κύματα της Μαύρης Θάλασσας. Ε, το ίδιο όπου συγκρούστηκε πάλι ένα πλοίο με ακίνητο στόχο, όπως λέγεται. Δεν βλέπαν το ραντάρ, το βλέπανε. Δείτε το, δείτε το, το μεγάλο αυτό του το, το, το Νιάρχου. Θεωρείται οριστικώς απολεσθέντες οι αγνοούμενοι του παγκόσμιος ουρανός. Έπλεε λοιπόν το πετρελαιοφόρο, το τεράστιο, και πήγε και έπεσε απάνω σε ύφαλο. Και ως δικαιολογία χρησιμοποιήθηκε το ραντάρ δεν επισημαίνει ύφαλους. Το βλέπετε κάτω εκεί. Και μάλιστα, ας πάρουμε την εικόνα, ο Όμιλος Νιάρχου τότε είπε, ε, με δημο... γιατί πνίγει και ο κόσμος και τα λοιπά, έψε με πολύ μεγάλη ταχύτητα, διότι το χειρότερο δυστύχημα είναι να πέσει ύφαλο, γιατί επειδή δεν τον ξέρει ο πλήρχος, ή η, η αξιωματικη τη γέφυρα, πάνε, ολοταχώς. ολοταχώ. Δεν είναι κάτι το βλέπει και έστω την τελευταία στιγμή, έστω θα κάνει έναν ελιγμό. Το ύφαλο είναι από κάτω. Εάν δεν τον ξέρει, εάν είναι αχαρτογράφητη την περιοχή δεν προσέξει, θα πα μόλι την ταχυδέψη αυτού με 17 ε, κόμβου πετρελοφόρου, σκοτώθηκαν, πνίγηκαν κτλ. Και, τελίπα. και ω μάλιστα σε ένα σημείο, σε ένα σημείο ο, ο Όμηλος Νιάρχο επικαλείται το ότι ο πλοίαρχο ήταν απόφυτο τη σχολή πλοιάρχων ήδρα. Μια σχολή δηλαδή πράγματι με μεγάλη ναυτική παράδοση που υποτίθεται ότι ήταν νέο, νέος, νεαρός ο αλλά λέει με ήταν τη σχολή πλοίαρχου Ήδρας ως επιχείρημα. Ε, η σχολή πλοίαρχων Ήδρας τότε εκείνα τα χρόνια όπως βλέπετε και εδώ ένα ρεπορτάζ πραγματικά ήταν μια σχολή η οποία έβγαζε πολύ πολύ καλούς ε, ναυτικούς και γέφυρας και μηχανοστασίου, μηχανοστασίου μηχανικούς. Ο... Κοιτάξτε τώρα κάτι πράγματα καμιά φορά πώ τα φέρνει και η τύχη. Αυτό ήταν πολύ καλό πράγματι, αριστούχο κτλ, κτλ. Γιατί έπεσε στον ύφαλο αυτό το πλοίου στην πραγματικότητα. Ε, ο πλοίαρχο αυτό, επιμελέστατο κτλ., κτλ έχοντα υπόψη του και του χάρτε του βυθού, τη, τη, χαρτογράφηση, υπολόγισε ότι σε αυτόν τον ύφαλο, στην περιοχή αυτού, των υφάλων αυτών, θα έφτανε στι 6 το πρωί. Επειδή και έπεσε και κοιμήθηκε. Με την εντολή, με την εντολή λίγο πριν φτάσει στην περιοχή αυτή να τον ξυπνήσουν. Δεν υπολόγισε όμω, το που λέμε η εμπειρία καμιά φορά, δεν υπολόγισε όμω ότι το πλοίο κατά τη διάρκεια τη νύχτα που κοιμόταν όλοι εκτό από του αξιωματικού βέβαια τη γέφυρα, είχε τον άνεμο, δυνατό άνεμο από πίσω, από την πρίμνη. Αυτό ο δυνατό άνεμο διευκόλυνε την κίνηση του πλοίου προ τα μπρο, με αποτέλεσμα κατά τη ελαφρώ να αυξάνει και την ταχύτητά του. Ενώ λοιπόν υπολόγισε Ξέρω εγώ, α πούμε, 17 κόμβου ότι πηγαίνει το πλοίο και τόσε ώρε θέλει με τόσε ώρε κτλ. Αυτό πήγαινε λίγο παραπάνω. Επί του λίγο παραπάνω, κάθε μισή ώρα, κάθε μισή ώρα, κάθε μισή ώρα, κάλυψε μια μεγαλύτερη απόσταση. Στου υφάλου λοιπόν αυτού έφτασε νωρίτερα το πλοίο. Εδώ λοιπόν και έπεσαν πάνω. Βέβαια και έγινε ό,τι έγινε, κατεστράφηκε, πνίγηκε ο κόσμο και τα λοιπά. Μεγάλο ατύχημα. Έμφορτο το πετρελαφόρο τέλο πάντων. Εδώ λοιπόν είναι και μια άλλη παράμετρο. Δεν θα τη συζητήσουμε σήμερα γιατί είναι η παράμετρο τη εμπειρία. Δηλαδή, δηλαδή, μπορεί ένα να είναι αριστούχο τη σχολή τη Ήδρα ή τη όποια σχολή, ή πανεπιστημιακή σε μια άλλη δουλειά ή οτιδήποτε, αλλά ίσω ίσως δεν είχε. Και μάλλον είναι σωστό αυτό, δεν μπορείτε να το τόρξει το πλοίο, επειδή θέσα πάνω και το πετρελοφόρο. ίσω δεν είχε την εμπειρία, δεν του είχε ξανατύχει ο άνεμο, ο ούριο άνεμο, να σπρώξει λίγο, να, με, να αυξήσει λίγο την ταχύτητα του πλοίου. Δεν του ήξερε ίσω αυτό. Δεν το υπολόγισε, αφού δεν το ήξερε και έπεσε εκεί πάνω. Και θυμάστε την τραγωδία, την περσινή, πολύ πρόσφατη, στην Κορέα. Ένα-ενάμιση χρόνο, πόσο να έχει, στην Κορέα που αναποδογύρισε πλοίο. Δείτε λίγο την εικόνα. Αναποδογύρισε πλοίο, τεράστιο επιβατικό, το οποίο δυστυχώ είχε και τραγική αυτή, να πούμε ακόμα περισσότερη. Μετέφερε 500 τόσου μαθητέ πολλών σχολείων, που πηγαίνανε στην Κορέα που πηγαίνανε εκδρομέ. Τα σχολεία πολλά. Πηγαίναν εκδρομή, εκδρομές τα παιδιά και είχαν πάρει όλα αυτό το πλοίο. Και αναποδογύρισε αυτό το πλοίο, γιατί, α πάρουμε την εικόνα, αυτό ούτε σε ύφαλο έπεσε, ούτε πουθενά δεν έπεσε. Να πως γίνονται καμιά φορά, γιατί έπεσε, την ώρα που έπεσε, το κυβερνούσε η τρίτη πλοίαρχο του πλοίου, η οποία ήταν 23 ετών και όπω γράφαν τότε τα ρεπορτάζ, αριστούχο τη της, της αντίστοιχη σχολή πλοίαρχων. Ε, και κάποια στιγμή θέλησε, έδωσε εντολή στο, στον πιδαλιούχο να κάνει στροφή απότομη αριστερά. Και, και λέγοντά του τόσε μοίρε αριστερά, αυτό έχει ξαναγίνει με άλλο ατύχημα, όχι θανατηφόρο ευτυχώ, δεν του είπε τη λέξη σταδιακά. Σταδιακά. Αποτέλεσμα. Ο Πιδαλιούχος τραβάει το πιδάλιο όλο αριστερά, το πλοίο προσπαθώντα το πλοίο τεράστιο, οχηματογωγό προσπαθώντας το πλοίο να κάνει τέτοια κλίση φοβερή, ήρθε στο πλάι, τόσο, τόσο που διαταράχθηκε μια... Υπάρχει μια λέξη, θα, δεν θα την πούμε τώρα ή στο τέλος αν θέλετε, το μετακεντρικό ύψος. Μια, το πλοίο έχει έναν μηχανισμό, ένα, όχι μηχαν, με την έννοια της μηχανής, έχει έναν μηχανισμό δυναμικής, μηχανισμό ισορροπιών, που όταν γύρει από τη μια μεριά, ξαναγέρνει από την άλλη. Τα έχετε δει, όταν χτυπάει ο αέρας από τη μια, πάει το πλοίο δεξιά αριστερά και δεν βουλιάζει, δεν αναποδογυρίζει. Αυτό έκανε τέτοια κλίση το πλοίο αυτό, με την εντολή της κυρίας αυτής, της κοπέλας αυτής, έκανε τέτοια κλίση το πλοίο που δεν μπόρεσε να επανέλθει. Και πήρε νερά και όταν πάρε νερά το πλοίο τελειώνει η ιστορία. Και λέγαν τότε, λέγαν τότε πια, αυτό που σας είπα εγώ πριν, το λέγαν τότε επισήμως, ότι, ότι καλά πτυχίουχος ήταν, είχε πάρει πτυχίο από την σχολή, 23 χρονών κορίτσι, και μάλιστα τότε, αυτές τις σχολές λέγαν τότε, είναι και πιο πολλά χρόνια δηλαδή, ξέρει καλά το αντικείμενο. Ε, ναι, αλλά, ναι, αλλά νομίζω όσο καλά και να ξέρει ένα σαν αντικείμενο, όταν πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά κυβερνάει ένα πλοίο τεράστιο χηματαγωγό, ε, δεν πρέπει εκ περισσού, όπως και στην Ελλάδα, άλλη ιστορία, να είναι κάποιο κοντά τη παλαιότερο. Το ότι έχει το τυπικό, το χαρτί, το έχει, αλλά η θάλασσα, όπω και όλα, σε όλα τα επαγγέλματα, αλλά η θάλασσα. Ε, έχει παγίδες που δεν φτάνει να έχει στο χαρτί. Και πνίγηκαν. Δεν ξέρω, 250-300 παιδιά πνίγηκαν, διότι επειδή γυρίστηκαν δεν μπορούσαν να τα βγάλουν. Πνίγηκαν 300 μαθητές, Μια τραγωδία φοβερή, γιατί η κοπέλα αυτή δεν είπε τη λέξη σταδιακά. Είπε, τυχαία το λέω το νούμερο, 20 μήρε αριστερά. 20 μήρε αριστερά, ήρθε τούμπα το πλοίο. Τέλος πάντων. Και. Και θυμάμαι, δείτε λίγο την επόμενη εικόνα, πώς γίνονται αυτά καμιά φορά. 17 Έλληνες νεκροί, το Τάκερ Κόρινθος ανετινάχθη στον αέρα. Πώς ανετινάχθη στον αέρα. Έπεσα πάνω του αμερικανικό πετρελοφόρο. Δηλαδή, το αμερικάνικο τάκερ κοιτάξτε τώρα, πώς λένε καμιά φορά, ήταν μια ταινία παλιά, όχι για πλοία, αλλά θυμάστε η παλιότερη σύγκρουση γιγάντων. Εδώ λοιπόν, στη θάλασσα βέβαια. Σύγκρουση γιγάντων. Σκεφτείτε τώρα, έμφορτο πετρελοφόρο, αμερικανικό, πήγε μόλι του την ταχύτητα και έπεσε απάνω σε έμφορτο πετρελοφόρο ελληνικό. Καταλαβαίνετε, βέβαια, δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία, αλλά δείτε το και παραπέρα, για όσους ίσως είναι νεότεροι στην ηλικία και δεν τα θυμούνται οι ίδιοι, δείτε λίγο και την επόμενη εικόνα. Το, το δεξαμενόπλιο Κόρινθος διεμβολίστηκε από Αμερικανικό ο Θεσσαλονικέας πλήρχος, η γυναίκα του και το παιδάκι τους μεταξύ των θυμάτων. Λοιπόν, δείτε και την επόμενη τραγική εικόνα. Τραγική με την έννοια, αυτό είναι το, το πετρελοφόρο, εκτρός θάνατος 17 Ελλήνων ναυτικών. Και αριστερά, αριστερά, στην μικρή εικόνα, στη μεγάλη είναι το πλοίο όπως το βλέπετε, είναι ο πλοίαρχος με το παιδάκι του. Ο οποίο είχε πάρει και τη σύζυγο, τη γυναίκα του μαζί και το παιδάκι. Και κάηκαν ζωντάνοι και οι τρει. Και λέω καμιά φορά, Α πάρω με την εικόνα, λέω καμιά φορά αυτά που λέμε εμεί εδώ, οι απλοί σε σχέση με πλιαρχίε και με τέτοια, οι απλοί άνθρωποι, αυτά που έχουμε ξαναπεί, αυτά που λένε άλλοι για την επικίνδυνοτητα αυτών των πλοίων. Δηλαδή βέβαια, βέβαια ο άνθρωπος δεν ζει και δεν είναι σωστό να κρίνουμε θανώντες και προαπελθώντες αλλά ακριβώ για να αποφεύγονται μελλοντικά τέτοια. Είναι σωστό να πάρει τώρα ένας όλη του την οικογένεια απάν σε πετρελοφόρο, απάνω δηλαδή σε βόμβα που μπορεί βέβαια να μην εκραγεί βόμβα, να φτάσει στο πετρελοφόρο εκεί που πάει αλλά μπορεί να γίνει και αυτό που είδατε να καούν ζωντανοί τόσοι άνθρωποι. Δεν ξέρω βέβαια, παράξενα και έχουν ξαναγίνει τέτοια και ίσως προλάβουμε να δούμε και κάτι. Και βέβαια μια που θυμηθήκα, είδαμε παιδί και θα δούμε και μετά παιδί να πληρώνει και αυτό την ύφια όπως και σε άλλο μεγάλο ναυάγιο. Και θυμήθηκα τα παιδιά των ναυτικών, θυμήθηκα και μια είδηση που είχα διαβάσει αλλά τη βρήκα τώρα, τα παιδιά των ναυαγών. Τα παιδιά των ναυαγών, εννοεί η είδηση αυτή ή η επιστολή αυτή κτλ., ε, εννοεί παιδιά που ήταν στη στεριά βέβαια, απλώς πνίγηκε ο πατέρας τους, ο κύριος, ο ναυτικός, ο πατέρας. Και ο Λάτσις λοιπόν έκανε μια δωρεά 5 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως λέτε, βλέπετε εκεί, για τα ορφανά παιδιά των ναυτικών. Και ήρθε, το κράτος, και ήρθε το κράτος και πήρε το 50% διότι λέει ήταν δωρεά. Και πήρε τα λεφτά των παιδιών αυτών, όπως λέγεται το ρεπορτάς, ως φόρο είναι που είναι σε αδυναμία, ήταν πάντα το κράτο να ανταπεξέλθει σε μια κοινωνική έτσι, μέρημνα για παιδιά ορφανά. Εφρέθηκε ένα λάτσι, έκανε μια δωρεά. Α πάρουμε την εικόνα. Έκανε και μια άλλη βέβαια, την ανεκάλεσε μετά. Και ήρθε το κράτο και πήρε τα μισά ω φόρο. Ε... Και βλέποντα καμιά φορά σε γραβούρε να μην δούμε τώρα, γιατί δυστυχώ υπάρχουν και εικόνε ναυαγίων από ελικόπτερα κτλ. Α μην δούμε αυτά, δούμε μια, γραβού, μια εικόνα, ένα σχέδιο μάλλον ε, ναυαγίου. Κοιτάξτε την αγωνία, έστω σαν, σαν, για να μην τη δούμε στην πραγματικότητα. Κοιτάξτε την αγωνία των ανθρώπων να αναποδογυρίζουν και οι βάρκε με τι οποίε επιχείρησαν βέβαια να, να διασωθούν. Ε, και όλες αυτές οι τραγωδίες που βλέπουμε, ξέρετε, καταλήγουνε, δεν μπορεί να γίνει και αλλιώ αυτό που θα δούμε τώρα. Δεν είναι μουμφι κατά κανένα, δεν μπορεί να γίνει και αλλιώ βέβαια. Καταλήγουν σε ένα χαρτί. Ένα χαρτί. Δέτε εκεί πέρα δηλαδή πώ κλείνει ένα φάκελο. Βλέπετε εδώ πέρα. Όσο μπορείτε βέβαια να διαβάσετε, ότι αποστέλουμε την τάδε δικογραφία για να δούμε αν μπορεί να διαβαστεί από εδώ πέρα. Να σας, αν μπορώ κι εγώ δηλαδή να τη δω από εδώ πέρα. Ε, δείτε εσεί όσο μπορείτε από εκεί να δω εγώ αν φαίνεται από εδώ. Είναι έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με το οποίο κλείνει ο φάκελος ενός πλοίου. Και λέει διαγράφουμε το τάδε πλοίο από την δύναμη του, του ελληνικού στόλου, διότι απολέσθη αφτανδρον. Αυτές οι δύο λέξεις που βλέπετε εκεί πέρα είναι πραγματικά. Ε, αυτό το έχω και εδώ πέρα, γιατί από εδώ το περάσαμε στον υπολογιστή. Απλώ αυτή τη στιγμή και εγώ δεν μπορώ το βρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όσο διαβάζεται από εκεί πέρα, για να μην καθυστερούμε, ε, ίσω δεν προνόησα εγώ ότι διαβάζεται δύσκολα από μακριά. Αλλά δεν πειράζει. Είναι αυτό. Δε, όχι, δε, ναι, προσπαθώ εγώ να το δω. Δεν το βρίσκω, δεν πειράζει. Λοιπόν, και το επόμενο. Αν υπάρχει και δεύτερη τέτοια. Α, αυτό ίσω, αυτό μου φαίνεται είναι πιο κοντά τώρα. Προ τη λιμενική αρχή πυρεό. Διαγράψατε εκ των παροιμήν νεολογίων το υπαριθμό νεολογίου πυρέως ΤΑΔΕ, Μότρο, ΙΠΑΠΑΝΤΗ και τα λοιπά, τόσων κόρων, και τα κτλ., διότι την 13η Ιουνίου του 1952 απολέστη άφτανδρων νοτίω τη Λίμνου. Με εντολή του Υπουργείου, Γενικό Διευθυντή, υπονάβαρχο ΤΑΔΕ. Τέσσερι γραμμέ λοιπόν, σε τέσσερι γραμμέ, μάλλον ψυχρέ, ψυχρότατε, υπηρεσιακότατε, περικλείεται η τραγωδία ανθρώπων που πνίγηκαν όλοι. Αύτανδρον σημαίνει με όλο το προσωπικό ε, απολεσθέν. Ε, ένα χαρτί δηλαδή είναι η τελευταία πράξη για τόσες ανθρώπινες ζωές. Αλλά πάλι, αλλά πάλι από την κόπωση, από λάθους υπολογισμούς, όπως δείτε λίγο, ε, πλοίο της ακτοπολίας, της ελληνικής, εδώ, πλοίο, το πλοίο καρφώθηκε στην προβλήτα. Και βλέπετε με όλη του τη δύναμη, ο πλοίαρχος βέβαια είπε ότι έδωσε, έκανε τους κατάλληλου χειρισμούς και μάλιστα απευθεία στο μηχανοστάσιο, γιατί τώρα αυτά τα μοντέρνα πλοία έχουν χειρισμό της, μηχανή της μηχανής και από τη γέφυρα για περίπτωση ανάγκης. Έκανε όλους τους προβλεπόμενους χειρισμούς, είπε, αλλά το πλοίο δεν, η μηχανή δεν ανταποκρίθηκε και πήγε και τη δύναμη απάνω στην προβλήτα. Και τραυματίστηκαν. Ευτυχώ δεν σκοτώθηκαν, σπάσαν χέρια, σπάσαν πόδια. Ηδη βλέπετε μια κοπέλα εκεί, τραυματισμένη από του επιβάτε. Χτυπήθηκαν δηλαδή, τραυματίστηκαν ένα επιβάτε από αυτό το πράγμα. Και ένα άλλο μια μέρα, εδώ στην Καλαμαριά, στη Μαρίνα, ερχόταν με όλη του τη δύναμη. Στη Μαρίνα, ξέρετε, καταρχά ξέρετε τι θα πει Μαρίνα. Είναι μέρη που πάνε μόνο μικρά σκάφη, γιότ, ε, βενζινάκια, και, μικρέ και τέτοια. Μια μέρα λοιπόν ένα εμπορικό ερχόταν ολοταχώ με όλη του την ταχύτητα βέβαια κατάλαβαν και οι περίοικοι, μάλιστα τότε έμενα κι εγώ εκεί ακόμα. Τέλο πάντων στην Καλαμαριά, Και πάει και πέφτει μόλι του τη δύναμη, δείτε λίγο. Πλώρη για τη στεριά, έβαλε στην αρετσού ένα πλοίο γεμάτο ζώα. Το οποίο κοιτάξτε, μόλι του τη δύναμη, το βλέπετε τεράστιο πλοίο, πάει και έπεσε απάνω στο, στο λιμενοβραχίωνα τη Μαρίνα. Για καλή τύχη, ενώ δεν ήταν λιμενοβραχίωνα σχεδιασμένο για να συγκρατεί τεράστια πλοία, για καλή τύχη όμω, φαίνεται ήταν γεωρό λιμπενοβραχίωνα και σταμάτησε το πλοίο. Εάν δεν του σταματούσε, θα έφτανε στα σπίτια μα αυτό το πλοίο. Από προσεξία του πληρώματο, παρεξέκλεινε από την πορεία του κατά 25 μήρε. Ε, 25 μήρε είναι τεράστια απόκληση, ιδίω αν αργήσουν να την πάρουν χαμπάρι. Δηλαδή, όσο ανοίγει η γωνία, τόσο μακρύτερα βρίσκεται το πλοίο. Ε, Α πάρουμε την εικόνα. Και βέβαια, προφανώ, καμιά φορά δεν ξέρουν οι, οι, οι πλοίαρχοι, δεν ξέρουν και το λιμάνι. Αυτό προφανώ δεν είχε ξαναμπεί στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη. Γιατί, αν το ξέρει το λιμάνι και βλέπει πού πάει το πλοίο, ξέρει ότι εκεί δεν είναι το λιμάνι. Αν ξέρει, μάλλον τον κόλπο, ήθελα να πω, τον κόλπο τη Θεσσαλονίκη και βλέπει το πλοίο πηγαίνει κάπου συγκεκριμένα, ξέρει ότι δεν είναι εκεί το λιμάνι. Το λιμάνι, από την άλλη μεριά, αυτοί φαίνεται, δεν ξέραν και πού είναι το λιμάνι. Βασισμένοι, δεν πήραν είδηση το λάθο το αυτόματο, του αυτόματου πιλότου και μπήκε εκεί που πήσε πάνω, στα, εδώ στην Καλαμαριά έγινε αυτό, αλλά ευτυχώ χωρίς θύματα. Και για καλή τύχη, για καλή τύχη, ε, το πλοίο αυτό μετέφερε ζώα. Ε, γιατί σας λέω, βέβαια προφανέστατα κάποια εννοείται θα τραυματίστηκαν, θα σκοτώθηκαν και αυτά από τη σύγκρουση, εντάξει. Γιατί σας λέω όμως ευτυχώς υπάρχουν πλοία τα οποία μεταφέρουν εκτό από τα πετρέλαια για τα οποία, για τα καύσιμα γενικώ, για το οποίο είπαμε πάρα πολλά πράγματα, υπάρχουν πλοία τα οποία μεταφέρουν και πυρομαχικά. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά εκρηκτικά υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται νομίμω για μεταλλεία, για πουδό, για πουκί, ε, Πώ μετακινούνται αυτά, τουλάχιστον στα νησιά, μετακινούνται με πλοία. Υπάρχουν ένα σωρό μεταφορέ τέτοιων υλικών του στρατού. Νόμιμε μεταφορέ, δεν εννοώ τίποτα κρυφέ. Νόμιμε. Πώ όμω μετακινούνται και αυτά, μετακινούνται με, πυρο... με, με πλοία τα πυρομαχικά. Ε, αν λοιπόν ένα τέτοιο λάθο γίνει σε πλοίο που κουβαλάει πυρομαχικά, μπορεί να, να καταστραφεί πόλη ολόκληρη. Και ευτυχώ ακόμα στην Ελλάδα πόλη ολόκληρη δεν καταστράφηκε, αλλά κοιτάξτε στην Κρήτη. Για κοιτάξτε, εφιάλτης θανάτου στη Σούδα. Κοιτάξτε ένα μέρος της σούδα. εδώ βλέπετε νομίζετε χωράφια, δεν είναι χωράφια, είναι η Σούδα. Αριστερά είναι η Σούδα, την ξέρετε τη Σούδα το λιμάνι, στα Χανιά κοντά. Και δείτε την επόμενη εικόνα, γιατί εφιάλτης θανάτου λοιπόν, τρομακτική έκρηξη μετέτρεψε τη Σούδα σε βομβαρδισμένη πόλη. Να, βλέπετε και δ, δείτε και μάλιστα χαρακτηριστικότητα είναι και οι φωτογραφίε. Εδώ δεν είναι σαν να βομβαρδίστηκαν κτίρια. Λοιπόν, τι έκρηξη ήταν αυτή. Ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Τι έκρηξη ήταν αυτή. Να κοιτάξτε την έκρηξη από μακριά. Ε, ένα πλοίο πανορμήτης, αν θυμάμαι καλά, γιατί αυτή η ιστορία έχει 30 χρόνια βέβαια. Ένα πλοίο πανορμήτης μετέφερε πυρομαχικά. Και ήταν ελιμενισμένο εκεί. Από κάποιο ίσως λάθος χειρισμού, από κάποια φωτιά που δεν την ήλεξαν από κάποιο σπινθήρα του γιατί δεν βρέθηκε ποτέ διότι ήταν τέτοια η καταστροφή το με πλοίο εξαερώθηκε το ίδιο η δε σούδα κόντεψε να, να, να όλη η πόλη τι να βρεθεί μετά και τι να μην βρεθεί εν πάση περιπτώσει εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εξεράγει αυτό το πλοίο και εδώ και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα που θα το δούμε αμέσως μετά αυτό το πλοίο με τα πυρομαχικά δεν έπρεπε να βρίσκεται σε λιμάνι και σε πόλη Υπάρχουν, πέραν το ότι υπάρχουν ειδικά πλοία για τέτοιε μεταφορέ, υπάρχουν και ειδικοί χώροι στάθμιση, ελιμενισμού αυτών των πλοίων. Δηλαδή, α πούμε, να πούμε ένα ακραίο παράδειγμα, δεν μπορεί να είναι δύο-τρία επιβατικά, το ένα δίπλα στο άλλο, χηματαγωγά, ποστάλια, και ανάμεσα από αυτά να είναι ένα πλοίο γεμάτο πυρομαχικά. Αυτό δεν γίνεται. Δεν επιτρέπεται, μάλλον όχι. Δεν γίνεται. Ό,τι γίνεται, γίνεται. Απλώ δεν επιτρέπεται. Και ξέρετε, καμιά φορά στην Ελλάδα, μπορεί να μην επιτρέπεται κάτι. Κι όμως γίνεται. Και εκείνο που ας πούμε καμιά φορά είναι τρομακτικό και δείχνει και τις ευθύνες υπηρεσιών. Ε, κοιτάξτε τώρα, θυμάστε το, το, περιστατικό με τη Χρυσή Αυγή. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Α, το, αυτό, όσες και να δούμε... Βλέπετε και οι πυροσβεστικέ στη Σούδα ήρθαν και τι είναι εδώ, κοιτάξτε τι έγινε εδώ πέρα. Τέλο πάντων, φεύγουμε από τη Σούδα, και ευτυχώ βρέθηκαν, πάρθηκαν μέτρα και δεν ήταν. Τάλλο πάντων, λοιπόν, ναυάγιο λοιπόν, στην Κάριστο, δραματική επιχείρηση στην Κάριστο, χάθηκαν 26 άνθρωποι. Να δούμε και την επόμενη εικόνα. Το Χρυσή αυγή ήταν υπερφορτωμένο και η θάλασσα έβγαζε φίδια. Για να δούμε, τι σόη φίδια έβγαζε η θάλασσα. Η, σοϊ... η θάλασσα έβγαζε φίδια. Πράγματι, μεγάλη κοιμία, αλλά δείτε και την επόμενη εικόνα. Αυτό ήταν το μοιραίο σκάφος, η Χρυσή Αυγή, το οποίο να βάγει εκεί πέρα. Όπου, ας πάρουμε την εικόνα, αυτό το πλοίο ήταν να φορτωμένο 16 φορτηγά, μόνο, μόνο για να τα περάσει απέναντι. Να κάνει το δρομολόγιο αυτό. Είχε τρομακτική, τρομακτική κακοκαιρία. Ένα-δύο πλοία που είχαν γυρίσει με στο λιμάνι τη Ραφίνας απέτρεψαν τον πλοίαρχο από το να κάνει το ταξίδι. Ο πλοίαρχο, προσέξτε τώρα τι γίνεται και πώ δουλεύει, Ή, Αν όχι τώρα, ελπίζω τώρα να μην δουλεύει έτσι, αλλά το δημόσιο. Ο πλοίαρχο λοιπόν, βλέποντα την κατάσταση αυτή και μιλώντα με το ραδιοτηλέφωνο με πλοίαρχου που ήταν παραπέρα. Αποφάσισε να μην το κάνει το δρομολόγιο, μην πνίγουν όλοι. Και μάλιστα ένα βιτίο, ένα βιτιοφόρο με κάψιμα, είχε μπει μέσα στο, στο, Χρυσή Αυγή, το βγάλαν έξω και δηλώσαν και στο λιμεναρχείο δεν γίνεται το δρομολόγιο. Κάποια στιγμή ο πλοίαρχο αυτό έρχεται σε επαφή με ποιου, με τον πλειοκτήτη. Και του λέει ο πλειοκτήτη ότι θα το κάνει το δρομολόγιο. παρά το ότι ο πλοίαρχο μια ώρα πριν από τον Απόπλου είχε πάει στο λιμεναρχείο τη Ραφίνα, όπου δήλωσε στου αξιωματικού ότι δεν επρόκειτο να πραγματοποιήσει το δρομολόγιο λόγω τη θαλασσοταραχή. Έρχεται σε επαφή λοιπόν με τον πλειοκτήτη, ο οποίο κατά, μια μαρτυρία μέλους του πληρώματος, του λέει, εάν δεν το κάνει το δρομολόγιο, θα σε απολύσουμε, θα αντικαταστήσουμε. Τι να κάνει ο πλήρχος, αποφασίζει να του κάνει το δρομολόγιο. Αλλά τώρα επίτηδες του ξέχασε απάνω στη σύγχυση, δεν ξέρω το γιατί, διότι χάθηκε και ο πλήρχος, δεν το λέει στο λιμεναρχείο. Ότι ξέρετε άλλαξα γνώμη και θα το κάνω το δρομολόγιο. Τι σημασία έχει αυτό, θα πει στο λιμεναρχείο, θα του έσωζε. Όχι, το λιμεναρχείο θα ήλεγχε. Ποιοι μπαίνουν στο πλοίο, διότι είχε επιβάτε που απαγορευόταν να έχει ποιοι μπαίνουν στο πλοίο, τους ώστε να τους απογορεύσει να μπουν, και ένα-δυο φορτηγά παραπανισια όχι δύο ίσως και παραπάνω, τα οποία κατά 100 τόνους ήφξαναν το επιτρεπόμενο βάρος του πλοίου. Ανέλεγκτο λοιπόν, ανέλεγκτο λοιπόν το πλοίο, ξεκινάει το ταξίδι του. Πιάνει, μόλις βγαίνει αρκετά πέρα, πιάνει μια τρομερή όχι πια, ήταν, ήτανε ήδη τρικυμισμένη η θάλασσα πάρα πολύ και κάποια στιγμή κάποιο αυτοκίνητο από, την, τον μπότζι, το, μποτζι, το δια, είναι η επίσημη λέξη, όταν χτυπάει το, 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 το πλάι, από τον μπότζι λοιπόν, από τον διατυχισμό, κάποιο βιτίο γλιστράει, δεν ήταν ούτε καν εχμασμένα που λένε, ούτε καν δεμένα κάτω με, με τρόπο που να μην μετακινηθούν. Πάει και πέφτει, πάνε σε ένα άλλο βιτίο. Σμπρώχνουν το ένα βιτίο, σμπρώχνει το άλλο και πάνε όλα μαζί τα αυτοκίνητα από τη μια μεριά του πλοίου. Οπότε εκεί ήταν και η αρχή του τέλου. Αναποδογυρίζει λοιπόν το πλοίο. Και επειδή ήταν έμφορτο με πετρέλα και με τέτοια, γι' αυτό σα είπα, απαγορεύεται στα πετρέλα, στα γκαζάδικα ή, ή, και γκαζάδικο να μην είναι. Όταν γίνεται περιστασιακά γκαζάδικο, απαγορεύεται να έχει επιβάτε. Είχε επιβάτε μέσα. Πέραν των οδηγών βέβαια, που εντάξει αυτό δεν μπορεί να μην του του οδηγού των, των βιτιών. Πάει λοιπόν και αναποδογυρίζει το πλοίο. Και μέσα στη νύχτα πιάνει και φωτιά. Και αρχίζουν οι εκρήξει, αρχίζει το κακό, και πέφτουν στη θάλασσα. Έντρομοι άνθρωποι να γλιτώσουν. Τι να γλιτώσουν χειμώνα καιρό, με χιόνια και με τέτοια. Και μάλιστα, αν μπορείτε, αν μπορούμε για ένα λεπτό, μια από τις, ε, Να γυρίσουμε λίγο την εικόνα που είδαμε πριν, που λέει 26 χάθηκαν. Μια λεπτομέρεια, ίσω που δεν με, την προσέξαμε. Αν μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω. Αν δεν μπορούμε, δείτε το από εδώ. Αν φαίνεται, όχι, από εδώ δεν φαίνεται αυτό που θέλω να δούμε. Δεν πειράζει. Αν μπορέσουμε να γυρίσουμε. Όχι, την άλλη, την άλλη, γιατί είδαμε δύο. Την άλλη, αυτή που κρατάω στο χέρι τώρα. Α, αυτήν, αυτήν. Αν μπορούμε να την δούμε. Αν δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Εκείνη τη μέρα λοιπόν, εκτό όλων των άλλων, είχε και μια τρομα... δούμε την επόμενη, είχε και μια τρομακτική χιονοθία. Δηλαδή, δηλαδή ήταν όλα. Τέλο πάντων, προλαβαίνει ο πλοίαρχο και στέλνει το SOS. Και θα δούμε μετά νομικά τι γίνεται με αυτά όλα. Τέλο πάντων, στέλνει το SOS. Το σήμα αυτό να πούμε, το παίρνουν παραπλέον τα πλοία και πρώτο πρώτο, προλαβαίνει ένα φορτηγό ρωσικό. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Προλαβαίνει ένα φορτηγό ρωσικό, αυτό εδώ πέρα, το οποίο ήταν πιο κοντά από όλα τα άλλα, ε, Τσάμι Ραμπάτι, τέλο μια τέτοια αυτή να πούμε, ε, βρίσκει καμπόσους να ναυαγού, αυτού οι οποίοι σώθηκαν, ε, βρήκε και κάνα δύο πνιγμένου, του μάζεψε, του έβγαλε στον πειραιά, στη ραφίνα. Τέλο πάντων, ήταν μια δηλαδή ιστορία άδικα των αδίκων που θα δούμε μετά και την νομική τη παράμετρο. Δείτε την επόμενη εικόνα. Αυτό εδώ πέρα, το πετρελοκίνητο των Πολικό, ανετινάχθη χθε στον αέρα. Αυτό ευτυχώ δεν σκοτώθηκε ο κόσμο εδώ. Πρόλαβαν, μόνο οι μηχανικοί ήταν μέσα και πρόλαβαν και πήδηξαν στη στεριά. Αυτό επίση ήταν λιμενισμένο στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό. Τυνάχθηκε ολόκληρο το πλοίο στον αέρα. Επίση πλοίο με πυρομαχικά. Εδώ ευτυχώ δεν σκοτώθηκε κανένα. Έγινε ώρα που δεν είχε κόσμο στην παραλία. Οι μηχανικοί πρόλαβαν και πήδηξαν έξω και έτσι σώθηκαν οι άνθρωποι. Ε, Α πάρουμε την εικόνα. Όπω ξέρετε υπάρχουν πάρα πολλά πλοία τα οποία μεταφέρουν έφλεκτα αέρια. Όταν ένα πλοίο ας Α πούμε, για, δείτε για παράδειγμα. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πλοίο, είναι η κατασκευή του τέτοια. Αυτέ οι δεξαμενέ, οι στρόγγυλε, ε, πληρούνται. Ε, αερίων, ανάλογα με την, περί... με την περίσταση. Αλλά συνήθω όλα αυτά τα αέρια που μεταφέρονται είναι έφλεκτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι προσοχή χρειάζεται στο χειρισμό ενό τέτοιου φορτίου. Δηλαδή είναι μια κινούμενη βόμβα. Όταν αυτό το πλοίο, το, το πλοίο παραδώσει τα αέρια, τα ξεφορτώσει, δεν ξέρω σωστή λέξη για αέρια, τα ξεφορτώνω, αλλά είναι και αυτά ένα εμπόρευμα που μετακινείται. Με αγωγούς βέβαια και με τέτοια. Όταν αδειάσουν αυτές οι δεξαμένε πρέπει να καθαριστούν, πρέπει να γίνουν ηλεκτροσυγκολήσει, πρέπει να γίνει συντήρηση των δεξαμενών αυτών του πλοίου. Ίσως θα ξέρετε όμω πως όταν ένα πλοίο έχει μεταφέρει αέρια, πάντοτε στι δεξαμενέ μένουν υπολείμματα, τα οποία είναι εκρηκτικά. Θα έχετε ακούσει, όχι, δεν ξέρω με πλοία τόσο, θα έχετε ακούσει πολλέ φορέ ηλεκτρο, ηλεκτροσυγκολητέ, στη στεριά, στη συνεργεία, πάνε να κολλήσουν ένα βαρέλι μια τρύπα, ένα βαρέλι, το οποίο όμω βαρέλι είχε μέσα οποιοδήποτε έφλεκτο είτε υγρό, που δεν το έχει βέβαια, αλλά έμειναν τα αέρια, είτε αέριο εξ αρχή. Και σκοτώνει αυτό που πάει να κάνει την ηλεκτροσυγκόληση. Πρέπει δηλαδή να είναι εντελώ άδειο. Υπάρχει λοιπόν μια μέθοδο με την οποία ειδικά συνεργεία εξασφαλίζουν, διασφαλίζουν ότι το, αμ, το αμπάρι αυτό ή η δεξαμενή αυτή πλέον δεν έχει αέρια. Και εκδίδουν ένα πιστοποιητικό το οποίο ο τίτλος του είναι «Gas Free», δηλαδή ελεύθερο αερίο, θα πει ελέγχθηκε και δεν έχει αέρια και μπορούν πια τα συνεργεία να μπουν μέσα. Παρατηρήθηκε στον Πειραιά και κυρίως περισσότερο στη ναύπηγο-επισκευαστική ζώνη του περάματος, που εκεί χρησιμοποιούνταν ε, φωτιές και τέτοια, ότι πλοία τα οποία ήταν εφοδιασμένα με πιστοποιητικό «Gas Free» δεν, δεν είχαν καθαρίσει από τα αέρια και σκοτώθηκε κόσμο πολλή με έκρηξη που έγιναν σε τέτοιου είδου πλοία. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. <coughs> Οπότε σκέφτηκαν <coughs> ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ασυδοσία στον έλεγχο. Και ποια είναι η ασυδοσία, εδώ που το λέει κάπω κομψά, ότι δεν γινόταν κανένα έλεγχο γκάζ για να μην πληρώνουν τα συνεργεία που πρέπει να κάνουν του γκάζ και πουλιόταν το πιστοποιητικό. Έπαιρνε λοιπόν ο αρμόδιο πλειοκτήτη ή ο ψηλέατρο, δεν ξέρω ποιο, έπαιρνε το πιστοποιητικό χωρί να έχει γίνει κανένα απολύτω έλεγχο. Επέτρεπε λοιπόν το λιμεναρχείο να μπουν τα συνεργεία, βλέποντα αυτό το χαρτί. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Και του έστειλαν να δουλέψουν πάνω σε πλοίο μπουρλότο, δηλαδή γέμισε το πέραμα σάρκε και αίματα και ξέρω ξα... εγώ τι ευθύνη των εργολάβων και τα τέτοια. Σε τέτοιο πλοίο λοιπόν, με πιστοποιητικό γκαζβρί, σκοτώθηκαν ένα σωρό άνθρωποι. Δείτε την επόμενη εικόνα. <coughs> και πέμπτος, δείτε, την, και πέμπτο είναι, νεκρό από την έκρηξη. Ε, φυσικά και πέμπτο νεκρό από την έκρηξη και πάλι καλά, που ήταν μόνο πέντε νεκροί και δεν τυνάχτηκε ολόκληρο το λιμάνι στον αέρα. Ε, Επίση, α δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Ε, Επίση, η εικόνα βομβαρδισμένη περιοχή εμφανίζει από χθε το πέραμα. Και πολλοί από του σκοτωμένου ήταν, όπω βλέπετε εδώ, την, εδώ ευτυχώ το παιδάκι δεν ήταν. Εδώ είναι παλιότερη φωτογραφία και όχι από την έκρηξη. Που επισκέφθηκε τον πατέρα του στο πλοίο. Ε, αυτό σκοτώθηκε όμω. Ο οικογενειάρχη αυτό σκοτώθηκε ακριβώ με αυτόν τον τρόπο. Ακόμα, ακόμα, δείτε την επόμενη. Τοξικά φορτία, αυτό που σα είπα πριν, βέβαια με καύσιμα για το Χρυσή Αυγή. Τοξικά φορτία με τα πλοία τη γραμμή. Όταν λοιπόν, α πάρουμε αυτή την εικόνα, όταν λοιπόν ένα πλοίο πρέπει για να μεταφέρει τέτοια φορτία να είναι ειδικά διασκευασμένο, τα λεγόμενα γκαζάδικα, και πρέπει να πάει σε ειδικό λιμάνι να τα ξεφορτώσει, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πιο ακριβό. Τι κάνουν μερικοί απολύτω ασυνείδητοι, φορτώνουν τα πλοία, με, τα, συγγνώμη, φορτώνουν τα φορτηγά αυτοκίνητα, τι νταλίκε με τέτοια υλικά και από πάνω στρώνουν και ένα <στονίκη> στρώμα νό, νόμιμου υλικού ακίνδυνου και τα βάζουν μέσα στα πλοία. Όταν δεν γίνει τίποτα, Ούτε τρικυμία μεγάλη, ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Φτάνουν εκεί που φτάνουν. Εντάξει. Βέβαια, χίλιοι επιβάτε κάθονται να στη βόμβα χωρί να το ξέρουν. Αν όμω γίνει και το παραμικρό, καταλαβαίνετε ότι το παραμικρό που θα μπορούσε να περάσει σαν μια μικρή πυρκαγιά, σαν μια αυτή, είναι και το τέλο. Ή μπαίνουν μέσα, για κοιτάξτε την επόμενη εικόνα. Αζύγιστα τα φορτηγά σε πάρα πολλά λιμεναρχία δεν τα ζήγιζαν τα φορτηγά. Δεν τα ζήγιζαν. Βέβαια να αζύγιστα στα μέσα. Έλεγε δηλαδή, έλεγε δηλαδή ο οδηγό έχει 20 τόνου μέσα, δεν είχε 20, είχε 30. Βέβαια, λέγανε οι λιμενικοί, ε, δεν πειράζει λέει, δεν πειράζει λέει, δεν τα ζυγίζουμε, ε, αλλά εμεί ε, αισθανόμαστε ασφαλεί για το πλοίο, γιατί βλέπουμε τη γραμμή φόρτωση του πλοίου. Πόσο κάθισε το πλοίο να μην περάσει τη γραμμή, συνεπώ Εάν είναι μεγαλύτερο το βάρο των φορτηγών, ε, θα μπουν λιγότερα φορτηγά γιατί θα δούμε τη γραμμή του πλοίου να είναι κάτω από τη θάλασσα, την ίσαλο γραμμή. Ε, ναι, αλλά είδατε ποτέ όλοι μα, λίγο πολύ, άλλο ταξιδεύει συχνά, άλλο λιγότερο, άλλο για διακοπέ, σε οχηματαγωγό, σε αυτά τα αποστάλια. Όλοι έχουμε μπει. Είδατε ποτέ κανένα λιμεναρχείο να σταματήσει τη φόρτωση ενός τέτοιου πλοίου ενώ δεν έχει γεμίσει τον καράζ. Ενώ δεν έχει μπει και το τελευταίο φορτηγό στριμωγμένο, στριμωγμένο όσο μπορεί, για να κλείσει ο καταπέλτη. Φαντάζομαι δεν είδατε. Δηλαδή και αυτή η θεωρία. Ο δεν βαριέστε, α μπει ό,τι να είναι μέσα, εμεί έχουμε το νου μα στην γραμμή φορτώσεω. Εγώ δεν είδα ποτέ. Εάν είδατε εσεί, θα μιλήσουμε και μαζί μου, το λέτε. Ότι κύριε Λογοθέτη δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Παρακολουθείτε ίσα γραμμή, η γραμμή πλήμψολ. Ή στην αγγλική γλώσσα Απ' την άλλη πάλι Αυτή η χαλαρότητα Δείτε λίγο την επόμενη Τραυματισμένο πλοίο ταξιδεύει με τσιρότο Βεβαίως το τσιρότο Είναι μεταφορικό όπω καταλαβαίνετε Είναι μπάλωμα Ποιο είναι το μπάλωμα Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα Πάει και έπεσε το πλοίο αυτό Golden Virginia Δεν δε, δε λέω εγώ δεν ξέρω δεν, Είναι δύσκολα τα λιμάνια Έφταξε δεν έφταξε ο πλοίαρχος Πάει και πέφτει απάνω στον τόκο, και κάνει αυτό το άνοιγμα που βλέπετε εκεί πέρα, στην αριστερή πλευρά τη εφημερίδα. Βλέπετε ένα άνοιγμα, 5-6 μέτρα οριζόντια, κάνα δύο κάθετα, ένα τεράστιο τετράγωνο, το οποίο πίσω ήταν ανοιχτό. Και το τοπικό λιμεναρχείο επέτρεψε αυτό το πλοίο έμφορτο, γεμάτο επιβάτε, γιατί, γιατί, αν ήταν άδειο, θα μπορούσε κάποιο να πει: Ε, κάπου δεν έπρεπε να πάει σε ένα ναυπηγείο, πώ θα το φτιάχναν. Πώ θα το φτιάχναν στο νησί, έπρεπε να πάει στον Πειραιά. Εντάξει. Έφυγε με άδεια του λιμεναρχείου γεμάτο κόσμο. Ο οποίο κόσμο έφτασε βέβαια αυτό το πλοίο στο λιμάνι. Και όταν έγινε ένα θέμα στι εφημερίδε και στα σχετικά, α πάρουμε βέβαια την εικόνα. Όταν έγινε ένα θέμα, απάντησαν οι αρμόδιοι ότι αδίκω διαμαρτύρεστε. Το ρήγμα αυτό, το άνοιγμα το τεράστιο ήταν ψηλά. Κάνα μέτρο, ενάμιση πάνω από τη θάλασσα. Δεν πήγαινε εκεί η θάλασσα, δεν πήγαινε νερό. Και να που δεν πήγε και έφτασε του πλοίου μια χαρά. Τώρα δεν μπορώ να πω αγνοούσανε. Κάτι πιο ύποπτα ακόμα συνέβη. Γιατί και το αγνοούσαν τώρα τεράστιες υπηρεσίες που ασχολούνται με τη θάλασσα. Αγνοούσαν τι. Αν αγνοούσαν. Ότι όσο είναι ήρεμο ο καιρό, πράγματι δεν μπαίνει νερό. Με την παραμικρή θαλασσοταραχή όμω, αν μπουν από εκεί νερά, ένα μεγάλο κύμα από την πρίμνη, γιατί τον καιρό, όπω να πούμε και μια αυτή στην ναυτική γλώσσα, τον καιρό το πλοίο δεν τον έχει από εκεί που θέλει. Τον καιρό τον έχει από που του έρθει. λοιπόν το κύμα, ο, συγγνώμη, η άνεμη είναι από την απ τη πίσω μεριά προ τα μπρο του πλοίου και έρχεται από εκεί το κύμα, αν μπει ένα κύμα από το άνοιγμα αυτό, δημιουργεί αυτό που λένε στην αυπηγική ελεύθερε επιφάνειε νερού. Το πλοίο είναι τελειωμένο. Δεν μπήκε εδώ, δεν έπεσε σε, θα, σε θαλασσοταράχη, τέτοια. Εντάξει. Το Ηράκλειο όμω έτσι βούλιαξε. Έπεσε ένα φορτηγό πάνω στην πόρτα, στον καταπέλτη, τον άνοιξε τον καταπέλτη αρκετά μέτρα πάνω από τη θάλασσα, αλλά έρχεται το επόμενο κύμα. Το φορτηγό έπεσε μέσα στη θάλασσα, βέβαια. Και έρχεται το επόμενο κύμα και μπαίνει από εκεί μέσα στο γκαράζ του, Ηράκλειον. Ιράκ, Έγινε αυτό που σα είπα, ελεύθερε επιφάνειε τόνοι νερού να πηγαίνουν, έρχονται όπου θέλουν και να γέρουν το πλοίο όπου θέλουν. Αυτό θα πει ελεύθερε επιφάνειε, να γέρουν το πλοίο που θέλουν όπου πάει το νερό. Και πνίγηκαν και εκεί 300 άνθρωποι, 290, ούτε θυμάμαι ένα τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Δείτε και την επόμενη εικόνα. Για να δείτε αυτά το, των ελέγχων. Ο Μαυριδόγλου, για το Ηράκλειο τώρα, ο Μαυριδόγλου έδωσε άδεια για τον απόπλου πορθμίου παρά τι αντιρρήσει των ειδικών. Αυτό ήταν γενικό διευθυντή του, του, του Υπουργείου Εμπορική Ναυτιλία. Το Ηράκλειο ήταν ένα άθλιο πλοίο, από φορτηγό διασκευασμένο να μεταφέρει επιβάτε, με το ένα δέκατο του έρματο που προβλεπόταν, δεν είχε δηλαδή σαβούρα έρμα να, να σταθεί το πλοίο όρθιο, και γίνεται και αυτό το πράγμα. Πέραν αυτού είχαν λήξει όλες οι βεβαιώσεις ασφαλείας του πλοίου αυτού και κάποιος μαυριδόγλου, τον οποίο ούτε ξανακούσαμε να πάει σε καμιά έστω σε δικαστήριο και ας τον λέγανε αυτό, κάποιος μαυριδόγλου λοιπόν, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, έδωσε εντολή στα αρμόδια λιμεναρχία από όπου ξεκίναγε, έφτανε ή περνούσε του Ηράκλειον, ότι δίνουμε εντολή και άδεια να πηγαίνω έρχεται για δύο μήνες έτσι. Και μάλιστα σήμερα με, την, με το ναυάγιο του Αγία Ζώνη, σήμερα πλέον, δείτε λίγο, ναυάγιων και οι παρατάσει αξιοπλοεία. Υπάρχει λοιπόν η συνήθεια στην Ελλάδα, η συνήθεια, πω όταν λήξουν όλα τα προβλεπόμενα για την ασφάλεια του πλοίου, λήξουν όλα τα προβλεπόμενα, δικαιούνται να δώσουν, δικαιούνται το πλοίο να ζητήσει δίμηνη παράταση. Βέβαια, ο Θεό τη Ελλάδος βοηθάει στις δίμηνες παρατάσεις να μην γίνονται πολλά, να γίνονται λίγα όπω του να πάνω στο βράχο που είχε ανοίξει τα πιστοποιητικά του, όπω το δω που είδατε τώρα, όπω το Ηράκλειον που κάποιο μαυριδόγλου. Ο Θεό να τον. Γιατί πέρασαν χρόνια, όχι απλώ να είναι συνταξιούχο, δεν θα ζει ο άνθρωπο αυτό, αλλά ο να είναι ο Θεό βέβαια να τον αναπαύσει, αλλά πήρε μαζί του. Πήρε μαζί του Μαυριδόγλου. Το Ποιο είναι ο Μαυριδόγλου που πήρε τηλέφωνο τα λιμεναρχία, αφήστε το, το φέρετρο να κυκλοφορεί στι θάλασσε. Και φέρετρο έπεσε στη Φαλκονέρα. Δεν η Φαλκονέρα, μαλώσουμε τη θάλασσα που είχε τρικυμία Δεκέμβρη μήνα, που γίναν όλα αυτά που γίναν. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω και ένα επίσης που περνάει τελείως απαρατήρητο ή, ή πολύ απαρατήρητο, ξέρετε ποιο είναι, είναι αυτό το θέμα της φόρτωσης των πλοίων. Για να πούμε λίγο και πώς αναποδογυρίζουν τα πλοία τελείως. Ξέρετε, ο μέσο άνθρωπο που δεν ασχολείται με αυτά, ούτε επαγγελματικά ω ναυτικό, ούτε ω δικαστικό ή δικηγόρο ή που να έχει ανακατοθεί με τέτοιε ιστορίε. Νομίζει το φόρτωμα είναι τι. Βάζουμε μια γερανό και βάζει πράγματα πάνω στο πλοίο. Το φόρτωμα ενό πλοίου, η φόρτωση τέλο πάντων, είναι ολόκληρη επιστήμη. Αν όχι, σα είπα πάλι να μιλάμε. Είναι μια τέχνη κι αυτή που πρέπει να την. με θρησκευτική ευλάβεια να την εφαρμόζει κανεί. Υπάρχουν λοιπόν βιβλία, κοίτα, κοιτάξτε τώρα εδώ. Ένα από τα πολλά, είναι βιβλίο για του υποπλιάρχου. Γιατί για τη φόρτωση του πλοίου, υπεύθυνο είναι ο λεγόμενο στην ναυτική γλώσσα γραμματικό. Ο γραμματικό είναι ο υποπλιάρχο. Οδηγό υποπλιάρχου λοιπόν. Όπου από αυτό το σύγγραμμα που βλέπετε εδώ, α πάρουμε την εικόνα, το μισό, το μισό, βέβαια είναι για του ελιγμού του πλοίου όταν είναι στη γέφυρα και τα τέτοια. Για τα σωστικά μέσα και τα τέτοια. Το μισό βιβλίο από αυτό είναι πώ να φορτώνετε το πλοίο. Πώ να φορτώνεται, δηλαδή μια τέχνη ολόκληρη. Και όχι μόνο πώ να φορτώνεται γενικώ και αορίστου. Πώ να φορτώνεται ανάλογα με τι εμπόρευμα κουβαλάει, με τι εμπόρευμα μεταφέρει. Κάθε εμπόρευμα έχει το δικό του τρόπο φόρτωση. Με ένα και μοναδικό στόχο. Βέβαια, είναι η γενική στόχη να μην χαλάσει, να μην πέσει η γρασία, να μην παίρνει νερά από τα μπάρια και σαπίζει. Αυτά είναι τα γενικά που προκαλούν οικονομική ζημία. Ο μοναδικό στόχο ζωή και θανάτου ο εφιάλτης των εμπορικών πλοίων, των φορτηγών, είναι η μετακίνηση του φορτίου. Έτσι και μετακινηθεί το φορτίο σε ένα πλοίο, το ναυάγιο είναι πιθανότατο. Βέβαια υπάρχουν πλοία που με μετακινημένο φορτίο μπόρεσαν κουτσά στραβά και πιάσαν το κοντινότερο λιμάνι. Εάν όμω πέσει σε τρικύμια και σε τέτοια, είναι και το τέλο. Και για του λόγου του αληθέ, σα είπα, πολλά βιβλία οδηγιών υπάρχουν, τεράστια. Απλώ τα κουβαλήσω να τα δείτε, δεν έχει νόημα. Δείτε ένα όμως τυχαία, δείτε λίγο σας παρακαλώ. Μέρος 17ο, κεφάλαιο ολόκληρο 17ο, πώς φορτώνεται η ξυλία. Κοίτα, 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 δείτε την επόμενη εικόνα. Δείτε την επόμενη. Κεφάλαιο 18ο, υγεάνθρακες, ο άνθρακας. Πώς φορτώνεται ο άνθρακας. 20 σελίδες λεπτομερέστατες με εικόνες, πώς Κοίταξτε, λίγο παρακάτω. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα φορτία χήμα. Αυτά είναι τα λεγόμενα χίδιν φορτία, τα οποία δεν είναι συσκευασμένα και μάλιστα εκτός από σιτάρι. Για το σιτάρι υπάρχει ειδικό κανονισμός, είναι τόσο μπερδεμένο πράγμα η φόρτωση των φορτίων χήμα, που υπάρχει ειδικό κανονισμός. Δείτε ενδεικτικά και το, και το επόμενο. Εμπλουτισμένα μεταλλεύματα. Κάθε μετάλλευμα που κουβαλάει ένα τέτοιο πλοίο έχει ειδικό τρόπο φόρτωση. Και άλλα είναι τα εμπλουτισμένα, άλλα τα μη εμπλουτισμένα, άλλα τα υγρά μεταλλεύματα, άλλα τα πιο στερεά κτλ. Και, όλα αυτά, τουλάχιστον στην Ελλάδα, θεσπίστηκαν γιατί. Το, γιατί είναι τόσο ειδών τα φορτία. Μια λέξη μόνο θα σα πω τώρα. Ε, γιατί είναι τόσο λεπτομερεί οι κανονισμοί και ελέγχονται αυστηρότατα στα λιμεναρχία τουλάχιστον όλου του κόσμου, εξ όσων ξέρω. Τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, θα δούμε τώρα. Ε, τα εμπορεύματα έχουν διαφορετική πυκνότητα, διαφορετικό βάρος και διαφορετικό ειδικό βάρος. Φεύγουμε από τον γενικό κανόνα που τον ξέρετε γιατί τον είπαμε ότι τα βαρύτερα εμπορεύματα πρέπει να τοποθετούνται στα κατώτερα μέρη του πλοίου, τόσο ώστε τα βαρύτερα να είναι κάτω και όχι στο κατάστρωμα. Να μην διαταράσετε δηλαδή και το μετακεντρικό βάρος που λέγαμε και όλα αυτά. Πέρα όμως από αυτό, είπαμε ότι ο μεγάλος κίνδυνος είναι η μετακίνηση του φορτίου. Η μετακίνηση πότε γίνεται. Όταν το πλοίο πέσει σε θαλασσοταραχή. Αλλιώ δεν μετακινείται. Αλλά επειδή τους μήνε ιδίως, τους χειμερινούς και τα λοιπά, ή η Μεσόγειος έχει και αυτή πιάνει θάλασσα κτλ. τα λοιπά, πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος μετακίνησης. Θα μου πείτε αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά γιατί υπάρχουν 100 ειδών 100 ειδών Πίνακες. Και μάλιστα σε αυτό το που σας έδειξα προηγουμένως, όπου και να ανοίξει κανεί στοιχεία, δεν ξέρω πόσο το βλέπετε εκεί, όποια σελίδα και να ανοίξετε, βλέπετε εδώ πίνακες. Πίνακες. Μέχρι το τελευταίο, μέχρι το τελε... όλο, όλο το βιβλίο το μισέ είναι πίνακες για το φόρτωμα. Αυτό το, το βιβλίο και, και τα, και τα παρόμοια του. Γιατί λοιπόν πρέπει να υπάρχουν ειδικοί πίνακες. Κάθε εμπόρευμα, κάθε εμπόρευμα, έχει διαφορετική συμπεριφορά στη μετακίνησή του. Εντελώς διαφορετική. Άλλο εμπόρευμα λοιπόν μετακινείται πάρα πολύ εύκολα, με το παραμικρό μπότζι, με το παραμικρό διατύχισμό του πλοίου, φεύγει το εμπόρευμα. Άλλο λίγο πιο δύσκολα, άλλο ακόμα πιο δύσκολα και για να γίνει αυτό αντιληπτό, και να πάμε αμέσως παρακάτω, γιατί είναι πάρα πολύ απλό να γίνει αντιληπτό, τι θα πει φεύγει ευκολότερα, αν αυτό το ποτήρι με το νερό είναι γεμάτο μέχρι απάνω. Αυτό βέβαια έχει ένα δάχτυλο, είναι γεμάτο μέχρι απάνω. Εάν το γύρουμε λίγο, με το παραμικρό γύρσιμο, με το παραμικρό πλάγιασμα, το νερό θα φύγει. Κατευθείαν, αμέσως, θα πέσει έξω. Εάν όμως αυτό το ποτήρι ήταν γεμάτο με, με άμμο, με άμμο, το πολύ λίγο, η άμμο δεν θα φεύγει. Γέροντα το λίγο ακόμα, μπορεί και να μην έφευγε. Κάποια στιγμή όμω θα τσουλούσε, θα γλιστρούσε, θα άφευγε η άμμος προς τα έξω. Άρα λοιπόν, με αυτό το απλό παραδείγμα βλέπουμε ότι αυτά τα δύο πράγματα, το νερό και η άμμος, υπό διαφορετική γωνία φεύγουν. Άρα λοιπόν, αν ένα πλοίο μεταφέρει υγρά, με το παραμικρό μπότζι πρέπει να ξέρει ο πλοίαρχος ότι το υγρό θα πάει δεξιά-αριστερά. Αν μεταφέρει χώματα, άμμο, αν μεταφέρει σίδηρο μετάλλευμα, αν μεταφέρει στάρια, αυτό λοιπόν το απλό παράδειγμα με τα δύο πράγματα. Αν, το, αν το, ε, κάνετε μια αναγωγή σε εκατοντάδε εμπορεύματα, να γιατί υπάρχουν εκατοντάδε σελίδε για το καθένα. Και υπάρχει και μια λέξη, μόνο αυτή να θυμάστε γιατί τα λέμε εδώ πολύ απλά, δεν λέμε ορολογίες, αλλά μια λέξη να τη θυμάστε γιατί ε, η γωνία μετά την οποία φεύγει ένα εμπορεύμα, δεξιά-αριστερά, γλιστράει. Αυτή λέγεται γωνία, στην ναυτική βεβαιολογία, λέγεται γωνία αναπαύσεως. Το γιατί βαφτίστηκε έτσι δεν ξέρω. Κάθε υλικό λοιπόν έχει τη δική του γωνία αναπαύσεως. Έτσι. Αυτά είναι πολύ απλά που σας λέω. Ε, δεν είναι μόνο ότι νομίζω τα λέμε απλά, αλλά είναι και πολύ απλά. Είναι τεράστια επιστήμη, τεράστια τέχνη η φόρτωση ενό πλοίου. Ε, ένα μόνο θα σας πω, αλλά δεν θα προχωρήσουμε, εκτός αν θελήσετε μετά στη, συζήτησή μας. <coughs> Υπάρχουν εμπορεύματα τα οποία ξεκινάν... Ε, το, σιδηρομετάλλευμα που λέμε τώρα. Ξεκινάει, φουλέρνουν, γεμίζουν τα μπάρια, ξεκινάει με, μια συγκεκριμένη, ε, με συγκεκριμένους υπολογισμούς κτλ, κτλ. Στο, δρόμο, στο δρόμο μπορεί το εμπόρευμα αυτό από τη θαλασσοταραχή από ένα ανοιχτό μπουλμέα, από αυτά τα ταμπάρια και τα τέτοια, ε, μπορεί να βραχεί αυτό το εμπόρευμα. Οπότε αμέσως αμέσως αλλάζει και το βάρος του, αλλάζει και το ειδικό βάρος του και συνακόλουθα αλλάζει και η συμπεριφορά του. Άλλες φορές πάλι, όταν φορτώνει τσιμέντο ένα πλοίο, όταν φορτώνει τσιμέντο, πρέπει μετά τη φόρτωση να περιμένει έως και μια μέρα ολόκληρη, το τσιμέντο αυτό να κατακαθίσει. Να φύγουν δηλαδή οι φυσαλίδε αέρα που έχουν παγιδευτεί μέσα στο κήτο ανάμεσα στο τσιμέντο. Γιατί, γιατί όταν ε, ένα σωλήνα ρίχνει, ρίχνει τσιμέντο στο αμπάρι, το γεμίζει το αμπάρι με τσιμέντο, όπω του ντανιάζει, όπω γίνεται η στίβα του τσιμέντου, μέσα παγιδεύονται και οι φυσαλίδε αέρα. Αυτέ όμω πρέπει να φύγουν. Γιατί αυτέ αλλάζουν εντελώ τη συμπεριφορά και το κάνουν πολύ πιο επιρρεπέ στο να γλιστρήσει. Γιατί γλιστρέα πάνω στον αέρα. Προσέξτε, δηλαδή, τι τέχνη είναι αυτή. Γλιστρέα πάνω σε φυσαλίδε αέρα. Πολύ πιο εύκολα δηλαδή. Καμιά φορά τα πλοία δεν περιμένουν για πολλού και διαφόρου λόγου αυτό το πράγμα και γίνονται αυτά που διαβάζετε. Στην Ελλάδα λοιπόν γίναν δύο δυστυχήματα τέτοιου είδου με μετακίνηση φορτίου, αλλά το τρίτο, το τρίτο ήταν εκείνο που προκάλεσε πια την θέσπιση και στην Ελλάδα και στο εσωτερικό δίκαιο δηλαδή των σχετικών κανονισμών. Το τρίτο λοιπόν αυτό μεγάλο ναυάγιο που εντυπωσίασε τότε πάρα πολύ, συγκίνησε μεν την κοινή γνώμη, η οποία ίσω δεν ήξερε πολλά από φορτώματα και από τέτοια, αλλά ευαισθητοποίησε πια και του και υπηρεσίε. αρμόδιες υπηρεσίες. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Για κοιτάξτε. Έγινε λοιπόν μεγάλο ναυάγιο, ένα πλοίο Ρόζα Βλάση. Βλάσης ήταν ο πλειοκτήτη, μάλιστα επέβαινε και στο καράβι αυτό και σώθηκε και ο άνθρωπος. Ρόζα ίσως ήταν καμιά Κάνα μέλο τη οικογένεια, το πλοίο το είχε ονομα... ονομαζόταν Ρόζα Βλάση. Θεωρείται βέβαιο ότι το καταποντιστέν έξωθη του Σουνίου φορτηγών Ρόζα Βλάση παρέστελνε στον υγρό να του 12 ε, από τους 18 άνδρες του 18 άντρε του πληρώματο. Ήταν 18 κτλ. Αυτό το πλοίο, το Ρόζα Βλάση, το, το οποίο ήταν το ταρακούνημα για την Ελλάδα, για τι αρμόδιε αυτέ, είχε φορτώσει σίδηρο μετάλλευμα στο στρατόνι, εδώ στη Χαλκιδική. Τότε η θάλασσα ήταν πολύ δυνατή εκείνη την ημέρα. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα. Ακούστε κάτι τώρα. Χριστούγεννιάτικα. Καταλαβαίνετε τι αυτό να πούμε. Φεύγει το Ρόζα Βλάση με αυτόν τον καιρό. Και μετά, όταν έγινε το κακό και εξέτασε μάρτυρε του Λιμεναρχείου, πολλοί είπαν ότι στα καφενεία τη Προκυμαία, το στρατόνι τότε ήταν ακόμα χωριό με τα καφενεία, με τα αυτά να πούμε, μέσα στο χειμώνα, μέσα σε αυτό, πολλοί είπαν ότι. Πού πάει αυτό, πολύ ναυτική βέβαια. Πού πάει αυτό, εννοώντα ο πλοίαρχο. Ε, πού πάει αυτό, ξεκινάει ο πλοίαρχο με το σιδηρομετάλλευμα. Και τόσο τότε εντυπωσίασε το πράγμα που, που ακόμα και εφημερίδε απλέ ε, και όχι ειδικέ, κοιτάξτε, μία από τι σφαίρε του σιδηρομεταλλεύματο από τι οποίε απειλείται, απαιτείται το φορτίο του καταποτιθέντο φορτίου. Ε, αυτή είναι η εφημερίδα, κανονική, δεν είναι καμιά μελέτη του πολυτεχνείου. <χω> Κατάλαβα λοιπόν τότε, κάποια στιγμή, ότι κάποια στιγμή, αυτό το πλοίο. Με τη ταραχή, λοιπόν, άρχισε να παίρνει κλίση. Δεν την πήρε αμέσω την κλίση. Και ήρθαν στον καπετάνιο απάνω στον πλήρχο και μάλιστα ο ανθιποπλήρχος ήταν και ανιψιός του, του λέει, θείο, όπως είναι η κατάθεσή του, γιατί σώθηκε ο ανιψιός, θείο, του λέει, το πλοίο γέρνει λίγο. Ε, το βλέπω, λέει, το βλέπω, πού να οφείλεται, πού ειναι αυτό, πάμε να δούμε, λέει, τα αμπάρια, να σηκώνουν το αμπάρι αλλά με το ανασύκωμα του, του, αμπαριού μπαίνει μέσα νερό, θάλασσα. Οπότε το κλείνουν αμέσω το αμπάρι χωρί να εξετάσουν τι γίνεται και να εξέταζαν. Δεν μπορούσαν να του φέρουν το τσιμέντο πίσω. Το, το, το Πώ θα του φέρουν τα χέρια. Τέλο πάντων, το κλείνουν όμω αμέσω για να μην πει νερό, θάλασσα που ήταν ακόμα χειρότερα. Και ευτυχώ πρόλαβαν και το κλείσαν και έμεινε το πλοίο 20 λεπτά στην επιφάνεια. Αλλιώ δεν θα έχει γλιτώσει κανένα. Έστω αυτή η 6. Το κλείνουν αμέσω. Εδώ τώρα. Τέλο πάντων, να μην πούμε το εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Ε, φτάνει το πλοίο στη στροφή προς το Σούνιο και ο καπετάνιος δίνει εντολή στον Τιμονιέρη στον Πιδαλιούχο να κάνει δεξιά για να πλησιάσουν πλέον προς το Σούνιο με το που κάνει δεξιά το πλοίο απότομα και ήδη γερμένο από την άλλη μεριά ίσως από τη φυγόκεντρη ίσως κάποιο κύμα το χτύπησε ίσως γιατί θα σας λέω για μεγάλη φορτούνα ε, το πλοίο πλέον παίρνει ακόμα μεγαλύτερη κλίση. Οι άλλοι εξωματικοί και ο ασυρματιστής ζητούσαν από τον πλοίαρχο να εκπέμψουν SOS, Ο πλοίαρχος δεν ήθελε. Θα δούμε μετά όταν πούμε το νομικό κομμάτι σε λίγο. Δεν ήθελε, δεν ήθελε, δεν ήθελε. Ο πλοίαρχος να εκπέμψει SOS, SOS και τελικά το πλοίο έρχεται με την πάντα πλέον ολόκληρο. Και από την ώρα που ήρθε με την πάντα, πλάγιασε τελείως στη θάλασσα, δεν μπορούσαν να πέσουν βάρκε, γιατί καταπλακώθηκαν. Οι κάτω βάρκε καταπλακώθηκαν από το πλοίο. Οι βάρκε, δηλαδή, που ήταν στην αριστερή πλευρά, καταπλακώθηκαν από το πλοίο. Οι δε άλλε, που ήταν στη δεξιά μεριά, δεν μπορούσαν να πέσουν, διότι στράβωσαν τα καπόνια από εκεί που κρέμονται οι βάρκε. Πέφτουν, λοιπόν, στη θάλασσα, όπω ήταν, με τα, και τα λοιπά, κτλ. Μέστο καταχύμωνο Χριστούγεννα. Η δε. Τέλο πάντων, είχε και τραγικέ λεπτομέρειε, όσοι δεν ήταν υπηρεσία. Οι φουκαράδε στόλιζαν Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι του πλοίου το οποίο το είχαν αγοράσει στον Πουλίγυρο. Πουλίγυρο. Τέλο πάντων, στόλιζαν το δέντρο. Αυτή και πέσαν στο θάνατο. Και συζητήθηκε τότε να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. Συζητήθηκε τότε στου ναυτιλιακού κύκλου του πυρεώ σε κυκλοφόρου φήμε, μη επιβεβαιωθήσει κτλ. Ότι ο πρώτη του σκάφου σε δημιουργήθηκε επεισόδιο μεταξύ ασυρματιστού και κυβερνήτου, διότι ο πρώτο ήθελε να μεταδώσει ευθύ μόλι εμφανίσει η κλίση στο SOS και αναγγείλει την εγκατάλειψη του σκάφου. Ενώ ο πλήρχο ακριβώ αυτό που σα έλεγα, θα δούμε μετά αν ήταν μόνο έτσι ακριβώ με τσιμέντο. Αλλά επειδή είχαμε κάνει ολόκληρη εκπομπή παλαιότερα, δεν θα σα πω τίποτα. Μόνο θα σα θυμίσω έτσι ακριβώ με τσιμέντο, ε, με φορτωμένο τσιμέντο, αναποδογύρισε το, δί, το δίστο, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, η σύμπτωση πάλι Χριστούγεννα, μάλλον. Σύμπτωση, ναι, αλλά ίσω εξηγήσιμη, διότι τότε είναι οι μεγάλε κακοκαιρίε μέσα του Αν Αναποδογείρεσαι λοιπόν και του δίστος και πνίγηκαν όλοι όσοι ήταν μέσα. Για να δούμε τώρα και να εξηγήσουμε μερικά πράγματα σε αυτό που λέμε, να δούμε όμω αν μπορούμε. Τέλο σε αυτό που λέμε και λίγο νομικά που σα είπα. Κοιτάξτε κάτι τώρα. Ε... Γιατί ο πλοίαρχο αυτός δεν ήθελε ριμουλκά γιατί στην εικόνα που είδαμε στην αρχή αρχή ένας άλλος πλήρχος δεν εγκατέλειπε το σκάφος του μέχρι σότου. Για να δούμε, για να δούμε. Η ναυσιπλοεία έχει και αυτή έναν κλάδο δικαίου που ρυθμίζει τα πάντα. Το λεγόμενο ναυτικό δίκαιο, το οποίο είναι μεγάλο κλάδος του δικαίου, περίπλοκος και τα Σήμερα θα μείνουμε να σας ενημερώσω για έναν επιμέρους κλάδο του ναυτικού δικαίου, που αφορά τα δυστυχήματα, που αφορά τα δυστυχήματα. Και αυτό που θα πούμε τώρα, αυτά που θα πούμε, που πιστεύω θα προλάβουμε να τα πούμε, εξηγούν πάρα πολλά πράγματα για τα ναβάγια. Θα μου πείτε τι σχέση έχει ή μπορεί να έχει ο νόμος με τα ναβάγια. Μπορεί ο νόμος να βουλιάξει ένα πλοίο. Ο νόμος δεν μπορεί να βουλιάξει ένα πλοίο. Θα σας πω τώρα. Ο νόμος όμως προβλέπει πράγματα τα οποία... Με, αν εφαρμοστούν με την κακή ερμηνεία, με την κακή έννοια, μπορούν να βουλιάξουν ένα πλοίο. Ε, κοιτάξτε κάτι. Ε, στη θάλασσα τώρα πια και λέω τώρα γιατί τα ναυάγια από τότε που υπάρχει ένα υπάρχουν και ναυάγια και υπάρχουν κανόνε εθιμικού δικαίου. Τώρα πια έχουν ρυθμιστεί όλα τεχνικά. <coughs> Όταν ένα πλοίο αρχίζει να είναι σε πολύ δύσκολη θέση και εκπέμψει σήμα κινδύνου, γιατί αλλιώς πώς να το ξέρουν και οι υπόλοιποι, το σήμα αυτό λαμβάνεται από άλλα πλοία και από τις λιμενικές αρχές του τόπου όπου πλέει. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες συχνότητες και οι γενικές συχνότητες, αλλά και οι ειδικές συχνότητες που κινείται αυτό το SOS, SOS είναι αρχικά αγγλική ορολογία που θα πει Save Our Souls. Σώστε τις ψυχές μας. SOS. Save Our Souls. Λοιπόν, αυτό που λέμε παραφράζοντας με λαδασμένη μετάφραση, το SOS, το περιβόητο SOS. Δεν είναι SOS, είναι SOS. Save Our Souls. Αυτό το SOS λοιπόν, και μάλιστα στα σύγχρονα πλοία, το SOS πλέον εκπέμπεται ε, γιατί παλιότερα έπρεπε ο ασυρματιστής να το στείλει με συγκεκριμένο τρόπο και σε αυτό το SOS πρέπει να διαλαμβάνεται το όνομα του πλοίου, η θέση του πλοίου, κυρίως αυτό, διότι που πού να σπέψει κανείς, και ο κίνδυνος από τον οποίο να απειλείται. Για να, ξέρει, να ξέρουν οι λιμενικές αρχές τι ακριβώς πρέπει να στείλουν και τι να κάνουν. Λοιπόν, διεπιστώθηκε όμως ότι κάποιες φορές απάνω στην ταραχή απάνω στον εφνίδιο, στο εφνίδιο αυτό να πούμε, αναποδογύρισμα κτλ. Δεν προλαβαίνει να σταλεί σήμα ή δεν προλαβαίνουν να λεχθούν όλα αυτά που πρέπει να λεχθούν. Και μέχρι πρόσφατα, πριν λίγα χρόνια, υπήρχε ένα σύστημα που πατούσε μόνο ένα κουμπί στο πλοίο και στη γέφυρα και μάλιστα αυτό είχε ένα καπάκι από πάνω, δηλαδή για να μην πατηθεί κατά λάθο και κινητοποιηθεί ε, ολόκληρο το αυτό να πούμε το σύστημα, είχε ένα καπάκι για να πατήσεις το SOS, έπρεπε να σηκώθει το καπάκι, δηλαδή δεν μπορείς να πατήσει κατά λάθο να νομίζεις ότι πατάς άλλο πράγμα. Ε, και δίδατο το SOS. Και μάλιστα λίγο αργότερα με αυτό το πάτημα του κουμπιού, όταν έγινε πια η δορυφορική πλοήγηση, τα GPS και τα τέτοια, με αυτό το πάτημα εκπαιμπόταν και η θέση του πλοίου και όλα αυτά. Πολύ πρόσφατα, Πολύ πρόσφατα εννοούμε εδώ και χρόνια, αλλά πρόσφατα σε σχέση με την ιστορία, βέβαια, τη ναυτιλία, επινοήθηκε ένα άλλο σύστημα, μια συσκευή που είναι στη γέφυρα του πλοίου, η οποία εάν αυτή η συσκευή βρεθεί στο νερό, δηλαδή πότε, βουλιάξει το πλοίο, για να δεν χρειάζεται ούτε να στείλει κανένα τίποτα, ούτε να πει τίποτα. Ενεργοποιείται αυτή η συσκευή αμέσω, μόνη τη, και μέσα, μέσα, από ένα ηλεκτρο... μέσα από μια ηλεκτρονική διασύνδεση, μεταδίδει και τη θέση του πλοίου και το όνομα του πλοίου. Το όνομα του πλοίου συνθηματικά βέβαια με αρχιτικόλεξα. Και έτσι, ακόμα και αν κανένας δεν προλάβει να κάνει τίποτα, το σήμα κινδύνου έχει φτάσει όπου πρέπει να φτάσει. Έτσι έγινε με το πλοίο το, το Λιμπέριο στην Ελλάδα. Εκεί το πιάσε το σήμα πρώτο ένα Ισπανικό σταθμό. Ενώ το ναυάγιο έγινε στι Κυκλάδε. Αλλά ο Ισπανικό σταθμό κινητοποίησε την Ελλάδα. Τέλο ε, αυτό λοιπόν είναι το SOS. <coughs> Όταν λοιπόν ληφθεί το SOS. <και> από εδώ και πέρα τώρα, τι γίνεται. Όσα πλοία πάρουν το σήμα αυτό, και μιλάμε πλοία που βρίσκονται βέβαια σε λογική απόσταση, διότι πλέον με τα, σύγ, με τα σύγχρονα μπορεί το πλοίο το, να πιάσει το SOS, την άλλη, να σας είπα το πιάσαν στην Ισπανία για να βάγει στις κυκλάδες, εντάξει. Αλλά όσα πλοία είναι σε ακτίνα που μπορούν να βοηθήσουν, είναι υποχρεωμένα εκ του νόμου να αλλάξουν πορεία, ό,τι είδου πλοία και να είναι και όπου και να πηγαίναν, να αλλάξουν πορεία και να σπεύσουν στο στίγμα. Στίγμα λέγονται οι συντεταγμένε αυτέ, να σπεύσουν στο στίγμα που δόθηκε το SOS. Ε, κάποια στιγμή αυτά τα πλοία φτάνουν κοντά στο πλοίο που κινδυνεύει. Τώρα και σπεύδουν και τίθενται υπό την διοίκηση. Του πλοιάρχου του πλοίου που κινδυνεύει. Αυτό λέγεται. Όλη, όλη η διαδικασία αυτή λέγεται. Ε, ε, τώρα δεν ανάγκη να τα θυμάστε υποχρεωτικά, βέβαια, αλλά να ξέρετε και τι σωστέ λέξεις. Αυτή όλη η διαδικασία λέγεται επιθαλάσσιος αρρωγή. Δηλαδή βοήθεια στη θάλασσα. Επιθαλάσσιος αρρωγή. Όταν τα πλοία αυτά πλησιάσουν, κάποιο πρέπει να διευθύνει την επιχείρηση. Έχει δικαίωμα εκ του νόμου ο πλοίαρχο του, του πλοίου που κινδυνεύει να πώ να πούμε τώρα, η, η, η σωστή λέξη, η, νο, η νομική λέξη είναι επίταξη. Δηλαδή αυτό ο πλήρχο του πλοίου που κινδυνεύει, αυτομάτω έχει υπό τι διαταγέ του, επιτάσει δηλαδή τα πλοία που ήρθαν. Έχει υπό τι διαταγέ του τα υπόλοιπα πλοία. Και είναι υποχρεωμένα αυτά να συμμορφωθούν με ό,τι λέει ο πλήρχο αυτό. Ε, μία εξαίρεση βέβαια υπάρχει, δηλαδή δεν υποχρεούται ένα πλοίο να σπεύσει στο SOS εκ του νόμου, εάν υπάρχει κίνδυνος για τη δική του ασφάλεια, εάν ένα πλοίο που πήρε το SOS είναι τόσο μικρό σε σχέση, δηλαδή αν κινδυνεύει ένα πετρελοφόρο και πιάνει και το σήμα μια θαλαμιγός, δεν, δεν θα πρέπει να σπεύσει θαλαμιγός στο φλεγόμενο πλοίο, αν δηλαδή υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά ισχύω, δεν έχει αυτό να πούμε υποχρέωση. Φτάνουν λοιπόν τα πλοία εκεί πέρα. Τίθενται λοιπόν υπό την διαταγή από τις διαταγές του πλιάρχου. <κυρίζω> Τώρα, μέσα σε ένα τόσο γραφειοκρατικά ρυθισμένο σύστημα κτλ. τα λοιπά, υπάρχει και μια νότα ανθρωπιάς. Ενώ συνήθως όλα αυτά διέπουνται από οικονομικές αυτές να πούμε. Υπάρχει μια νότα ανθρωπιάς. Ποια? Τα πλοία, όταν σπεύσουν να βοηθήσουν ένα άλλο και το βοηθήσουν να σώσει τα εμπορεύματά του, να ρημουλκηθεί, θα προλάβουμε ίσως να πούμε δύο λόγια μετά, αμοιβή. Διότι χάσαν ώρες, Κάψανε πετρέλαια, καύσιμα. Βγήκαν από δρομολόγια. Ενδεχομένω να πληρώνουν και σταλίε που λέμε. Αυτά δικαιούνται λοιπόν κάποια αποζημίωση. Υπάρχει όμω μία περίπτωση που αυτά τα πλοία, ενώ είναι υποχρεωμένα να σπεύσουν και σπεύδουν φυσικά, δεν δικαιούνται αποζημιώσεω. Η περίπτωση αυτή είναι όταν κινδυνεύουν ανθρώπινε ζωέ. <κοί> όταν κινδυνεύει λοιπόν ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα, τα πλοία τα οποία σπέβδουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους δεν δικαιούνται από ζημιώσεις. Είναι μια παλιά παράδοση και ποτέ κανένα πλοίο δεν ζήτησε, δεν διαμαρτυρήθηκε για τέτοιου είδους, ε, ε, πώς το λένε, δραστηριότητα. Να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα. <χω> Ας, επειδή, ναι, επειδή πέρασα, εγώ περάσαμε κάποιε για να <χω> κερδίζουμε χρόνο, πάμε λίγο να δούμε την επόμενη. <χω> Εδώ λοιπόν, να σας εξηγήσω και κάτι. Όταν πέρσι, προπέρσι πότε ήταν το Norman Atlantic, που και εγώ ήταν στο Ιόνιο, το θυμάστε το φοβερό αυτό δυστύχημα, ρωτούσαν να ρωτιάταν οι δημοσιογράφοι όπως ο... Πώς το ξεχνάω τώρα ποιος είναι αυτός ο κύριος Τραμπ. Δεν, τέλος δεν παρακολουθώ και πολλά, δεν ξέρω και όλα. Αυτός είναι ο δημοσιογράφος του Μέγκα. Την ημέρα του, της φοβερής αυτής πυρκαγιάς που και εγώ ήταν το Norman Atlantic, γύρω από το Norman, Normal Atlantic <coughs> υπήρχαν ένα σωρό πλοία σταματημένα, τεράστια, που είχαν σπεύσει με το, με το σήμα εκτάκτου ανάγκη, μεταξύ των οποίων και τεράστια πετρελοφόρο όπω αυτό. Και διαιρωτώντα, σήμερα θα σα λύσω και μια απορία που ήταν τότε και απορία των δημοσιογράφων. Ε, διαιρωτώντα λοιπόν τότε όλοι, με πρώτο του δημοσιογράφου, μα καλά, κινδυνεύουν άνθρωποι, κάποιοι πέφτουν στη θάλασσα, αργούν τα ελικόπτερα από την Ιταλία και από την Ελλάδα. Ξέρω εγώ τι, με τόσα παραπλέοντα πλοία. Και δεν γίνεται τίποτα. Εδώ λοιπόν βλέπετε πράγματι είχαν πάει τεράστια πετρελοφόρα. Γιατί? Ας πάρουμε την εικόνα. <coughs> Όταν εκπέμφθηκε το σήμα από το Norman Atlantic, το οποίο όλοι ξέρουν ότι ήταν επιβατικό πλοίο, αλλά και να μην το ξέραν, από τα, από τα στοιχεία του πλοίου βλέπουν οι αισθηματιστές ότι κινδυνεύει επιβατικό. Αμέσως όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως του είδους τους, μεταξύ των οποίων πετρελοφόρα, ε, Εξέκλειναν του δρομολογίου του στη Μεσόγειο όπου βρίσκονταν και πήγαν στο Νόρμαντ. Αντρέπ, μπορούσαν ή δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Το, το πετρελοφόρο λοιπόν, αυτό που είδατε, ήταν υποχρεωμένο και ηθικά και νομικά να είναι κοντά στο πλοίο που ναυαγεί ή που καίγεται. Και όχι μόνο δεν μπορούσε να βοηθήσει όπω νόμιζαν τότε οι δημοσιογράφοι, αλλά λίγο να πλησίαζε το πετρελοφόρο να πάρει επιβάτε, να πλησίαζε στην πυρκαγιά. Θα τειναζόταν στον αέρα και του πετρελοφόρο και του Norman Ατλάντικ και όλα τα άλλα, τα παραπλέοντα. Δηλαδή, όχι μόνο δεν μπορούσε να πλησιάσει, αλλά ήταν και άκρο επικίνδυνο. Παρά τα ο γραπτό και άγραφο νόμο τη θάλασσα το υποχρέωνε και αυτό και δέκα πετρελοφόρα να είναι σταματημένα εκεί. Πώ, Μήπω κανένα κολυμπήσει προ τα εκεί και προλάβει και τον πάρουν με βάρκα, Μήπω ξέρω εγώ ότι. Ε, α, ίσως και κάποια από αυτά νομίζω αν θυμάμαι είχε ελικοδρόμιο δηλαδή αν χρειαζόταν μπορούσε γρήγορα να παίρνει να ε, το ελικόπτερο τα ιταλικά και τα ελληνικά ελικόπτερα να τους αποβιβάζουν στο πετρελό έτσι ναι αλλά όμως σε μπάση περιπτώσει και χωρίς να μπορούν να βοηθήσουν ήταν εκεί να δούμε λίγο την επόμενη εικόνα <coughs> και είναι Όπω βλέπετε εδώ, θα πρέπει να εξαρθεί η συγκινητική αλληλεγγύη, καθώ και η τόλμη και η αυτοθυσία των Ελλήνων ναυτικών, οι οποίοι έκαναν τα πάντα για να σώσουν. Ποιο να σώσουν, <coughs> για να δούμε παρακάτω, του ατυχεί συναδέλφου των κατά το ναυάγιο του Ρόζα Βλάση. Τα ελληνικά επιβατικά Αρκαδία και Έλλη Τόγια. Ένα ιταλικό φορτηγό και το ιταλικό Τάινιλαντ Tain έφτασαν αμέσω στο σημείο του ατυχήματο και όργωσαν, όργωσαν καθ' όλη τη διάρκεια τη νύχτα στην θαλασσία περιοχή κτλ. Βλέπετε λοιπόν ιταλικά πλοία που βρέθηκαν στο Αιγαίο όλη, όλη τη νύχτα στάθηκαν εκεί ανεξαρτήτως του πού πηγαίνανε, πηγαίναν και μαζεύανε τους ναυαγούς. Αυτό λοιπόν είναι. Να δούμε λίγο και την επόμενη εικόνα. Και μάλιστα, αν θυμάστε, προημερών, τώρα πριν καμιά δεκαριά μέρε, ένα ναυτικό έπεσε, χάθηκε, δεν τον είδα να πέφτει, χάθηκε από το Έλληρο που πήγαινε από τον Πειραιά στα Χανιά. Ε, αφού ψάξαν όλο, σταμάτησε βέβαια το Έλληρο το, τον, τον ψάξαν τα πάντα μέσα στο πλοίο κτλ. Δεν βρισκόταν, ήδη είχαν δοθεί σήματα κτλ. Και, και. Ε, δόθηκε σήμα από το Έλληρος για, πι... για πιθανή πτώση του 34χρονου στη θάλασσα. Στην επιχείρηση αναζήτηση του ναυτικού συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του λιμενικού, ελικόπτερα, πλοίο ανοιχτή θάλασσα και παραπλέοντα πλοία. Δηλαδή, α πάρουμε την εικόνα. Στο σημείο λοιπόν που υπολόγισε ο πλοίαρχο ότι έπεσε ο, ναυ... ο ναυτικός ναυτικό στη θάλασσα, ένα σωρό άλλα πλοία άλλαξαν πορεία. Δυστυχώ όμω, από ό,τι φάνηκε στα ρεπορτάζ, δεν τον βρήκαν τον άνθρωπο. Τέλο πάντων, σημασία είναι να τον βρήκαν, να τον βρήκαν, αυτό που σα λέω. Σε αυτέ λοιπόν τι περιπτώσει, τα πλοία δεν δικαιούνται καμιά αμοιβή και πάντα με προθυμία γίνεται αυτή η έρευνα. Τώρα, ε, πάρα πολλέ φορέ ένα πλοίο μένει ακυβέρνητο αλλά δεν κινδυνεύει άμεσα. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για επιθαλάσσια αρρωγή. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλέ φορέ ότι ένα πλοίο σταμάτησε, χάλασε η μηχανή του μέσα στη μέση του Αιγαίου. Χάλασε η μηχανή του έξω από, το, από μια πολύ αλλά σε μεγάλη, από ένα λιμάνι, αλλά σε μεγάλη απόσταση. Αυτό το πλοίο, προ στιγμή τουλάχιστον, δεν κινδυνεύει. Αλλά χρειάζεται ρημούλκηση. Εδώ λοιπόν έρχεται η, η ανάγκη του ρημούλκου. Δείτε λίγο την επόμενη εικόνα. Δραματικές στιγμές λίγων αυτιών κτλ. κτλ. Τα 29 μέλη του πληρώματος αρνούνται να εγκαταλείψουν το σκάφος εν αναμονή ρημουλκών. Ε, όταν λοιπόν έρθουν τα ριμουλκά, σημειώστε αυτό το αρνούνται να εγκαταλείψουν το σκάφο. Μέχρι να έρθουν ριμουλκά. Σημειώστε το αυτό και θα επανέλθουμε. Όταν λοιπόν ένα σκάφο, α πάρουμε την εικόνα, δεν κινδυνεύει, αλλά ζητεί βοήθεια τέτοιου είδου από ριμουλκά, τότε αυτό το σκάφο οφείλει να πληρώσει τα ριμουλκά. Εδώ δεν υπάρχει κίνδυνο ζωή που πρέπει όλοι και με τον ηθικό νόμο να τρέξουν. Χρηστέλ είναι ριμουλκά, να έρθουν από τον Πειραιά, αν μιλάμε για το Αιγαίο να έρθουν από το κοντινότερο λιμάνι, αν μιλάμε διεθνώ, ριμουλκά. Ε, τα ριμουλκά αυτά είναι ριμουλκά, τα οποία όταν βέβαια είναι μέσα στο λιμάνι και κάνουν βοηθάνε τι μανούβρες των πλοίων δεν πληρώνει τίποτα κάνει άλλο πλοίαρχος πέραν από τα δικαιώματα του λιμανιού όταν όμως καλείς ένα ριμουλκό να πάει στην άλλη άκρη του Αιγαίου οι δυο ριμουλκά, τα πληρώνει το, κράτο, το ο πλοίαρχος η εταιρεία του δηλαδή εδώ είναι ένα θέμα τώρα τα ρημουλκά πληρώνονται όχι με το υψηλότατο τιμολόγιο της διάσωσης του πλοίου ή των εμπορευμάτων του. Όχι. Πληρώνονται με ένα κανονικό ποσό αντιμετωπίσιμο. Γιατί. Γιατί λέει ο νόμος, το λογικό, ότι εσείς, κύριοι των ρημουλκών, πλειοκτήτες και προσωπικό, πλήρχη και πληρώματα, είστε εντεταλμένοι για αυτή τη δουλειά. Διαλέξατε αυτό το πράγμα. Δεν θα σα πληρώνουν τα μαλλιά τη κεφαλή του οι πλοίαρχοι γιατί του τραβήξατε. Αυτή είναι η δουλειά σα. Θα πάρετε κάτι παραπάνω βέβαια από το αν του σώζατε μέσα στο λιμάνι, του δημιουργούσατε μέσα στο λιμάνι, αλλά ω εδώ. Είναι για να καταλάβετε έναν ανάλογο τη ταιριά. Όταν έρχεται η πυροσβεστική υπηρεσία ε, για μια φωτιά, ακόμα και αν την έ, και φταίει αυτό που την έβαλε σε ένα διαμέρισμα με ένα τσιγάρο, με ένα οτιδήποτε, δεν πληρώνει αυτό την πυροσβεστική, θεωρείται ότι η πυροσβεστική είναι. Του σκοπού τη και του στόχου τη για να σβήνει φωτιέ. Τα ριμουλκά είναι για αυτή τη δουλειά. Όταν όμω όταν όμως, το πλοίο αυτό δεν προλαβαίνει να ζητήσει ριμουλκά, διότι είναι πολύ μακριά, αλλά μπορεί να ζητήσει γρήγορα βοήθεια από παραπλέον τα πλοία για τα εμπορεύματα. Επα, επαναλαμβάνω, ξεφύγαμε από τον κίνδυνο ζωή των ανθρώπων για να σώσει τα εμπορεύματά του. Με κάποιον τρόπο, είτε με να το ρημουλκίσουν το πλοίο, είτε αν είναι επικίνδυνη η κατάσταση, να μεταφορτώσουν γρήγορα τα πολύτιμα. Εάν λοιπόν ζητήσει από παραπλέοντα σκάφη βοήθεια για να διασώσει την ηλική του περιουσία, την ηλική αυτή τη μεταφορά και όχι του ανθρώπου, τότε οφείλει να πληρώσει πολλά. Πάρα πολλά. Γιατί. Γιατί το δεύτερο αυτό πλοίο, το οποίο μπορεί να είναι επιβατικό, μπορεί να είναι και αυτό φορτηγό, δεν έχει σκοπό και στόχο να σώζει τι περιουσίε των αλωνών. Τι περιουσίε. Τι ζωέ έχει. Τι περιουσίε όχι. Αν λοιπόν με καθυστέρηση, με κίνδυνο, διότι κάθε εργασία διασώσεω με σουπέλαγα έχει και αυτή τον μικρό ή μεγάλο κίνδυνο. Αν τα κάνει όλα αυτά ένα άλλο πλοίο, αυτό πια δικαιούται αμοιβή, η οποία αμοιβή συμφωνείται πρώτη παροχή, γιατί είπαμε δεν κινδυνεύουν ζωέ ούτω ώστε γρήγορα να πρέπει να γίνει κάτι, συζητείται με τον πλοίαρχο, ο οποίο πλοίαρχο ενδεχομένω μιλάει με την εταιρεία του προφανώ και τα λοιπά, με το ραδιοτηλέφωνο και συμφωνούν οι δύο πλοίαρχοι τι αμοιβή θα πάρει το πλοίο, ο διασώστη, α πούμε, το πλοίο που διασώζει το άλλο. Βέβαια, εάν, εδώ υπάρχει και μια εξαίρεση, προβλέπει ο νόμος το εξή. Επειδή μπορεί ο πλοίαρχος του κινδυνεύοντος πλοίου, του κινδυνεύοντος, κάτω από το φόβο να χαθούν εκατομμύρια και τα λοιπά, κάτω από το ίσω και την πίεση, την ψυχολογική τώρα, να μην πω πανικό, γιατί οι πλοίερχοι συνήθω δεν υποπίπτουν σε πανικό. Αλλά εάν καταστεί θύμα του άλλου πλοίου, το οποίο εκμεταλλευόμενο την ανάγκη σωτηρία των εμπορευμάτων ζητήσει ένα υπέρμετρο και αυτό ποσό, τότε αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου όπου έγινε αυτή η ρημούλκηση, αυτή η, σωτήρια παρέμβαση, η ρημούλκηση τέλο πάντων, είναι τα δικαστήρια του τόπου που έγινε, ε, τα οποία προσδιορίζουν την αμοιβή αυτή, την αποζημίωση, στο προσήκον μέτρο. Το οποίο όμω προσήκον μέτρο, σε αυτή την περίοδο που σα λέω, είναι πολύ υψηλό. Πάρα πολύ υψηλό. Εδώ λοιπόν τώρα εξηγείτε και με έψιλον, ε, εξηγείτε εσεί, εξηγείτε και με αλφαγιώτα γενικώ, το γιατί είδαμε στην προηγούμενη περίπτωση οι ναυτικοί δεν εγκατέλειπαν το πλοίο μέχρι όταν έρθουν ρημουλκά. Γιατί? Γιατί με εντολή του πλοιάρχου προφανώ το πλοίο εύλογα, αφού αν μπορούσε να σταθεί στην επιφάνεια βέβαια ακόμα, το πλοίο προτιμούσε, η εταιρεία του μάλλον, προτιμούσε να πληρώσει μόνο τα ρημουλκά, όπω σα είπα, μια ελαφρώ αυξημένη αποζημίωση, παρά να δώσει χιλιάδε χιλιάδων δολάρια σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο προσφερόταν να βοηθήσει. ο δέμοντας, γιατί σας λέω τεράστιο κλάδος αυτός, αλλά ο δέμοντας έτσι προς το τέλος αυτών των γενικών γνώσεων περί δικαίου, περί ναυτικού δικαίου, υπάρχει και ένας άλλος θεσμός, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει ποτέ, λέγεται εγκατάλειψη του πλοίου στον ασφαλιστή. Ε, όχι εγκατάλειψη που λέμε καμιά φορά, ε, βουλιάζει το πλοίο και ο πλοίαρχος διατάσσει εγκατάλειψη, αυτό είναι άλλο πράγμα. Νομικά μιλώντα υπάρχει εγκατάλειψη του πλοίου στον ασφαλιστή. Τι θα πει αυτό το πράγμα. Εάν ένα πλοίο υποστεί μια ζημιά σοβαρή, ξέρω εγώ προσαράξει κάπου, αλλά προσαράξει με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια αυτή, που σχεδόν είναι ανεπίδεκτο επισκευής. Ο πλειοκτήτης ή ο πρακτοράς του με εντολή του βέβαια, γιατί καμιά φορά αυτά γίνονται στην άλλη ακρίβεια τη από εκεί που είναι πλειοκτήτη ή ο ναυτικό πράκτορα, βέβαια, με εξουσιοδότηση. Τι μπορεί να κάνει, Να πει Ότι εγκαταλείπω αυτό το πλοίο, το παρατάω, αφήνοντά το στον ασφαλιστή. Και αξιώνω ολόκληρη την αποζημίωση, σαν να χάθηκε το πλοίο. Και επειδή αυτό ακούγεται λίγο παράξενο. Κοιτάξτε το εξή πολύ απλό παράδειγμα που θα γίνει αμέσω αντιληπτό. Τρακάρει ένα αυτοκίνητο και λέει ο διοκτήτη του, ο οδηγό του, στην ασφαλιστική. Κοίταξε, πάρ' το. Δεν, δεν πιστεύω ότι θα επισκευαστεί, ότι θα είναι αξιόπιστο και ακίνδυνο, αν, αν επισκευαστεί. το και δώσ' μου την αξία του, ολόκληρη. Στη στεριά δεν γίνεται αυτό, αλλά για να καταλάβετε, το, 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 ή γίνεται κατ' εξαίρεση. Δικιούται, λοιπόν ο πλειοκτήτη να πει, είναι σε τέτοιο χάλι το καράβι του πλοίου μου που δεν, δεν επισκευάζεται. Το εγκαταλείπω σε σένα θα μου πεις γιατί το εγκαταλείπω σε σένα κάνε ό,τι θέλεις, παλιουσίδαρα κάνε ό,τι θέλεις και αξιώνω ολόκληρη την, την αποζημίωση σαν να απολέστη, να χάθηκε το πλοίο. Αυτό λέγεται λοιπόν, σας επαναλαμβάνω εγκατάλειψη του πλοίου στον ασφαλιστή. Εδώ, ε, να συνοψίσουμε τουλάχιστον την ορολογία. Επιθαλάσσιος αρρωγή είπαμε λοιπόν, γιατί σήμερα βρεθήκαμε και με καινούργιες λέξεις. Επιθαλάσσιος αρρωγή είναι η βοήθεια σε πλοίο που κινδυνεύει. Ρημούλκησης είναι βοήθεια σε πλοίο που δεν κινδυνεύει. Εγκατάληψης πλοίου στον ασφαλιστή είναι το να αφήνει ο πλειοκτήτης να το χαρίζει, να το παρατάει στην ασφαλιστική του εταιρεία και να ζητάει τι, την αξία του πλοίου ως αποζημίωση. Βέβαια, πολλές φορές, αυτό είναι άλλο τώρα, μην πούμε, πολλές φορές ο, ασφαλιστή ο, ο ασφαλιστής συμφωνεί με αυτό το πράγμα, αυτό βέβαια είναι μόνο δήλωση, δεν χρειάζεται να το, το λες κατευθείαν στον ασφαλιστή. Πολλές φορές συμφωνεί. Πολλέ φορέ όμω λέει ο ασφαλιστή αυτό που θα έλεγε και η ασφαλιστική εταιρεία ενό αυτοκινήτου. Όχι, κατά τη γνώμη μου, μια χαρά επισκευάζεται το πλοίο. Εάν λοιπόν διαφωνήσει ο ασφαλιστή με τον πλοιοκτήτη, πάλι αρμόδια είναι τα δικαστήρια του τόπου όπου έγινε ε, το περιστατικό. Και μια τελευταία λέξη. Και όσο να πούμε την τελευταία λέξη, ας βάλουμε και το τηλέφωνο εκεί πέρα ε, το 729-219. Γιατί όπως είδαμε, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, όσο ειδικό και να είναι το θέμα, και αυτό με χαροποιεί, πάντοτε κάποιοι ενδιαφέρονται, ε, και πολύ θα έλεγα, Μήπω και τώρα λοιπόν κάποιοι θέλουν να προσθέσουν κάτι, ή να ρωτήσουν κάτι, ή να διευκρινίσουμε κάτι. Λοιπόν, άνατο, 729 λοιπον 219. Ε, Μια τελευταία λέξη ε, που όρο μάλλον ήθελα να πω, ένα τελευταίο όρο έτσι που να θυμόμαστε είναι η ναυαγίαιρεση. Ναυαγίαιρεση είναι δηλαδή ε, δικαιώματα επί του πλοίου όταν αυτό εγκαταληφθεί, ίσω προέρχεται, όχι, ίσω φανερά, μάλλον και από τη λέξη ναυάγιο, ναυαγιέρεση, ίσω προέρχεται και από αυτήν του ναυαγίου. Όταν ένα πλοίο εγκαταληφθεί και τα λοιπά, είναι άλλε διαδικασίε πια εκεί, εκεί Έτσι λοιπόν, είπαμε για θα, επιθαλάσσια αρρωγή, ρημούλκηση, ναυαγιέρεση και εγκατάληψη πλοίου στον ασφαλιστή. Βεβαίω, ε, σας σα είπα και πριν. πούμε αυτά τα λίγα προ το τέλο, ότι το ναυτικό δίκαιο είναι ένας μεγάλος κλάδος δικαίου, αντίστοιχος, αντίστοιχος, των θαλασσίων μεταφορών. Οι θαλάσσιες μεταφορές, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένας τεράστιος τομέας της οικονομικής δραστηριότητας του ανθρώπου, και μάλιστα από αρχαιοτά των χρόνων, όπως λέμε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, αφήνοντας αρχαιοτά του χρόνους, σήμερα, σήμερα, είναι ένας τεράστιος τομέα. τομέας. Και επειδή ακριβώς είναι τεράστιος τομέας και διακυβεύονται πάρα πολλά συμφέροντα. <coughs> Συγγνώμη. Γι αυτό, γι' αυτό, και ρυθμίζεται με τόσες ε, πολλές ρυθμίσεις. Ε, βλέπουμε, αφού κάναμε και αυτή την μικρή τέλο πάντων, ε, γιατί... Όπω ξέρετε, σα είπα, το ναυτικό δίκαιο είναι ένα κλάδο δικαίου που διδάσκεται στα πανεπιστήμια. Δηλαδή, τα παιδιά που σπουδάζουν νομική, μια ολόκληρη χρονιά υπάρχουν καθηγητέ του ναυτικού δικαίου. Δηλαδή, μιλάμε για, για τεράστιες. και, και, και σα είπα σήμερα, περιοριστήκαμε λίγο στο ναυτικό δίκαιο σε σχέση με τα δυστυχήματα. Γιατί ευτυχώ το ναυτικό δίκαιο δεν είναι μόνο δυστυχήματα, ούτε ένα ψιπλό είναι μόνο δυστυχήματα. Α πούμε, για παράδειγμα, οι συμφωνίε, εμπορικές. εμπορικέ, φορτώσεω, ξέρω εγώ τι. Ε, θα έχετε ακούσει τι συμφωνίε CHIF, Cost Insurance Freight, ε, τι συμφωνίε FOB, Free on Board. Τέλο είναι, είναι δηλαδή τα εμπορεύματα, επειδή είναι τεράστιε πια οι αξίε, Θυμάστε που λέγαμε για τεράστια φορτηγά με κοντέινερ, τεράστια πετρελοφόρα, γιγαντιαία πλοία, όπου το φορτίο του είναι τεράστιο. Δηλαδή, ένα τύχημα, μια κακή συνεννόηση, μια βλάβη του φορτίου πλέον επιφέρει τεράστια ζημιά. Τεράστια ζημιά. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι ρυθμισμένα με κάθε λεπτομέρεια. Ε, για παράδειγμα έτσι λίγο όσο μπορέσει όμως που να μπορέσει να, να, γιατί ίσως κάτι έχει το τηλεφωνικό αυτό θα δούμε τώρα ε, ό,τι προλάβουμε έτσι να πούμε για παράδειγμα σας είπα πριν ότι το πλοίο πρέπει να φορτώνεται με συγκεκριμένο τρόπο και μάλιστα είπαμε και το γιατί και όσο μπορούμε στα πλαίσια μιας εκπομπής εξηγήσαμε και κάποια πράγματα όταν ένα πλοίο φορτώνεται σας είπα ότι υπεύθυνο είναι βεβαίω γενικό και ορίστο, για κάθε τι είναι ο πλήρχο. Εντάξει. Αλλά για τη φόρτωση, για επιμέρου πράγματα, είναι και άλλη αξιωματική. Η υπεύθυνο είναι ο υποπλήρχο. Ο φορτωτή όμω, ποιο είναι ο φορτωτή, αυτό ο οποίο παραδίδει εμπορεύματα για φόρτωση. Αυτό ο φορτωτή λοιπόν. Πάντοτε μιλάμε ο αντιπρόσωπό του, γιατί οι φορτωτέ είναι πλέον τεράστιε εταιρείε, σιτηρών και τέτοια. Με την έννοια φορτωτή, εντό εισαγωγικών λοιπόν, δικαιούται να παρίσταται κατά την φόρτωση του εμπαρεύματο. Και όχι μόνο δικαιούται να παρίσταται, δικαιούται να επιφέρει και παρατηρήσει. Και όταν φορτωθεί το πλοίο, και θα σα πω γιατί δικαιούται να επιφέρει και παρατηρήσει, και όταν φορτωθεί το πλοίο, υπογράφεται ένα πρακτικό μεταξύ του φορτωτή και του πλοίου, του πλοιάρχου και του εκπροσώπου του φορτωτού, ότι το πλοίο φορτώθηκε έτσι και με σύμφωνη γνώμη του φορτωτή. Δεν υπέδειξε δηλαδή ο φορτωτής κάτι άλλο για την προστασία των εμπορευμάτων του. Αυτό έχει τεράστια σημασία αν στο, κατά τη διαδρομή συμβεί κάτι. Συμβεί κάτι. Βραχεί το εμπόρευμα. Ε, πέσει στη θάλασσα. Ε, δεν ξέρω αν είχατε δει πρόσφατα. Έπεσε, πέσαν αυτοκίνητα στη θάλασσα. Από, αυτοκίνητα, ε, φορτηγό που μετέφερε αυτοκίνητα. Ε, σπάσαν αυτά και, στη θάλασσα και φύγαν στη θάλασσα. Αρκετά αυτοκίνητα. Που είναι μεγάλη περιουσιακή ζημιά. Τέλο, δύο-τρία λόγια και για τα αυτοκίνητα. Πώ θα μεταφέρουν τα αυτοκίνητα. Αλλά, με πάση περιπτώσει, ένα λεπτάκι και θα επανέλθουμε. Σα ακούμε. Καλησπέρα. Με ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Ε, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Καταρχήν, η εκπομπή σα είναι τρομακτικά ενδιαφέρουσα. Ναι, ευχαριστώ. Ε, απλά θέλω να σα κάνω μια ερώτηση. Ε, αν σε περίπτωση ναυαγίου ή, ξέρω εγώ, μια επικίνδυνη κατάσταση του βαβοριού εγκαταληφθεί το πλοίο και από τον καπετάνιο και τύχει να μείνει ένα ναύτη επάνω και το πλοίο διασωθεί. Αλλά έχει εγκαταλευθεί από τον καπιτάλιο. Το πλοίο επέρχεται στην ιδιοκτησία του ναύτη. Όχι. Όχι. Στην ιδιοκτησία αυτού που το βρήκε. Το πλοίο, το πλοίο, ακούστε κάτι. Καταρχάς ευχαριστώ για την ερώτηση και θα σα θυμίσω κάτι από τα, ακόμα και από τα παλιά μυθιστορήματα. Ε, το πλοίο το εκπροσωπεί ο πλοίαρχο. Και, και χωρί να βάγει και χωρί τίποτα. Αυτό είναι που συνάπτει τι συμφωνίε, αυτό είναι που διαπραγματεύεται, αυτό κάνει ράνι. Σε περιπτώσει ε, ναυαγίων και τέτοια, πάλι ο πλοίαρχο είναι αυτό ο οποίο εκπροσωπεί το πλοίο. Δηλαδή, ε, κοιτάξτε για αυτό τώρα που σα είπα, ακόμα και με παλιά μυθιστορήματα. Θα έχετε ακούσει πάρα πολλέ φορέ από τα παλιά μυθιστορήματα μέχρι τα σύγχρονα χρόνια, τα, τα χρόνια μα ότι ο πλοίαρχο μένει τελευταίο στο πλοίο και φεύγει τελευταίο, αν σωθεί κιόλα, γιατί με το να, εξαντλήσει, να προσπαθεί ο να εξαντλήσει όλα τα χρονικά περιθώρια του ώστε να υπάρχει απάνω στο πλοίο πλοίαρχο, δηλαδή το πλοίο να μην είναι εγκαταλελειμμένο, καμιά φορά είναι και επικίνδυνο. Υπήρξε περιστατικό, αυτή είναι τεράστιε ιστορίε, γι' αυτό δεν λύνονται. Υπήρχε περιστατικό που έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή πλοίαρχο σε ελληνικό πλοίο και όταν επιχείρησε με live boat να φύγει, τον πήρε η Δίνη μέσα. Τον τράβηξε μέσα η Δίνη του πλοίου που βούλιαζε. Εν πάση περιπτώσει όμω, με μια λέξη, τώρα για να περιμένει και ο κόσμο στι γραμμέ, με μια λέξη το πλοίο το εκπροσωπεί ο πλοίαρχο τη οποιασδήποτε σχέσει του. Λοιπόν, σας ακούμε παρακαλώ, ορίστε, δε... παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας, καλησπέρα, ε, ε, καλησπέρα κυ, κύριε Λογοδέτη, ε, δε έχουμε μία άλλη περίπτωση την οποία θα ε, πείτε για τον όρο no cure, no pay που… Αν δεν σωθεί που, δε... δεν πληρώνεις. Ναι, Ω, θα, θα μας το πείτε και εσείς. Δε, ναι, να σας πω τι θα πει παιδό. αυτό, ναι. Αυτό είναι ένα, μια συντομογραφία που, που σημαίνει στα αγγλικά όχι σώσιμο, όχι, όχι σωτηρία, όχι πληρωμή. Εδώ ε, υπάρχει ένα άλλο τώρα θεσμό, καλά που το θυμήθηκε ο κύριο, και μάλλον, μάλλον γι' αυτό βγάζουμε και τα τηλέφωνα, δηλαδή κάτι που δεν προλαβαίνω εγώ να σα πω. Ε, υπάρχει ένα άγραφο και γραφτός τα, τα τελευταία χρόνια νόμο ότι το πλοίο το οποίο επιχειρεί σωτηρία εμπορευμάτων, ξέρω εγώ τι ρημούλκηση του πλοίου που. Ε, Επαναλαμβάνω, μιλάμε για ζωέ. Εκείνο είναι τελείω άλλο πράγμα. Ε, το πλοίο αυτό θα πληρωθεί εάν κατορθώσει να τα σώσει αυτά. Ενώ κερδοπέει λοιπόν σημαίνει δεν έσουσε, δεν θα πληρωθεί. Αυτό δεν είναι καμιά δυστροπία του κινδυνεύοντο πλοιάρχου, του κινδυνεύοντο πλοίου, είναι ένα θεσμό ο οποίο λειτουργεί και σήμερα. Αν λοιπόν το πλοίο που προσέτρεξε δεν μπόρεσε να σώσει το κινδυνεύον πλοίο α έκαψε καύσιμα, α κινδύνευσε και ο το ίδιο, α έφυγε από τον δρόμο του και έχασε ημεραργίε, ταλίε και τέτοια. Δεν δικαιούται σωτηρία. Αυτό το σύνθημα. Το, συνθηματικό. Το, Πώ του λένε αυτό το. Ξεχνάω και τη λέξη τώρα. Αυτή η συντομογραφία, η αγγλική, η συντομογραφία που είπε ο κύριο είναι αυτό το πράγμα. Αν δεν σωθεί το εμπόρευμα, δεν δικαιούται ο άλλο που προσπάθησε. Είναι νόμοι παράξενοι Γι' αυτό έτσι κάνουμε και τέτοιε εκπομπέ. Όπω είπε ο κύριο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε. Γιατί είναι. καλά, είναι, πιθανώς είναι και οι εκπομπέ εξαιρετικά ενδιαφέρουσε, αλλά είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα αντικείμενα, διότι είναι άγνωστα στη στεριά. Στη στεριά είναι άγνωστα. Δηλαδή, ο κ. θα μπορούσε ποτέ να υπάρχει στη στεριά. Όποιο θέλει να βοηθήσει ένα αυτοκίνητο που χάλασε, θα πληρωθεί. Τέλο πάντων, λοιπόν, περιμένει και ο κόσμο τώρα. Σα ακούμε. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, κύριε Νοπέντε. Είμαι συνάδελφό σα, Δελιγιάννη. Ναι. Έχουμε γνωριστεί ε, απόψε έμαθα πάρα πολλά πράγματα γύρω από τον Ναυροδίκιο, πάρα πολλά. Ε, το μόνο που ήθελα να σας πω που σας πήρε στο τηλέφωνο, Μαυριδόγλου, ήταν ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας επί Αποστατών. Ήταν ε, τότε, δεν. Τότε έγινε το Ναυάγιο. Ναι. Το 1966 πριν να έγινε. Ναι, για το Ηράκλειο λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ήταν, γιατί λέγατε για την... Ίσως λοιπόν... Ήταν ο Υπουργός Εμπορικής... Ίσως λοιπόν αυτό να εξηγεί και τη λεπτομέρεια που σα είπα, εμπαρόδωτη, δεν τον είδαμε σε κανένα δικαστήριο. Ακριβώς, δικάστηκε ακριβώς. τότε ο πλειοκτήτη, δικάστηκε ένα κόκκινο, ένα τυπάλδο. Ναι, ναι, και ναι, δεν ναι, φάνηκε ναι. το όνομα. Αλλά φαίνεται, αφού λέτε ήταν υπουργό εμπορική ναυτιλία. Ναι. Εγώ σα ναι, είπα ναι. το Υπουργείο Εμπορική Ναυτιλία. Δεν θυμήθηκα ότι είναι υπουργό, καλά υπουργός, το λέτε. Υπουργός, Αλλά υπουργός. αυτό που λέτε εξηγεί το γιατί το όνομά του. Ενώ αυτό του έπνιξε. Αλλά καλύφθηκε, φαίνεται, αφού λέτε ήταν υπουργό. Από αυτά τα νομοθετήματα περί βουλευτική ασυλία. Να είστε καλά, ευχαριστώ για... Ναι. ευχαριστώ για την προσθήκη και χαίρομαι ακόμα περισσότερο για αυτό που είπε ο κύριο. Φαντάζομαι, πιθανόν συμβαίνει και με άλλου τηλεθεατέ, ότι έμαθε πολλά πράγματα σήμερα για τον χειρισμό αυτού του μεγάλου θέματο. ίσως για άλλα δικαστήρια πολύ μεγάλου, τα δικαστήρια του Πειραιά, α πούμε, λιγότερο στη Θεσσαλονίκη, αλλά χαίρομαι που προσφέρει και κάτι ουσιαστικό αυτή η εκπομπή. Δηλαδή, φτάνοντα του τέλο τη, να μα έχει μείνει κάτι. Να μας έχει μείνει κάτι. Λοιπόν, σας ακούμε. Παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ένα όριο ηλικία, σας το πούμε, ναι. που μπορούν να κινούνται τα, ναι. τα πλοία, δηλαδή. Ναι. Δηλαδή, στη 20 χρόνων, 15 πρέπει να τα εξασφαλίσουν, να τα... μπορεί ναι. ασφαλιστικές εταιρείες, ας το πούμε, να ασφαλίσουν παλιά πλοία. Εδώ το ερώτημα, ακούστε, ναι, ευχαριστώ. έχει δύο σκέλη. Καταρχάς, ναι, ευχαριστώ για το ερώτημα. Καταρχά, ναι, υπάρχει όριο ηλικία. Όμω, προσέξτε κάτι εδώ, το όριο ηλικία αυτό δεν απαλλάσσει τις επιμέρου, ε, τις τι των πλειοκτητών για τι επιμέρου επισκευέ των πλοίων. Τι θα πει αυτό τώρα. Μπορεί ένα πλοίο να έχει όριο 30 χρόνια. Λέμε, γιατί ανάλογα με το είδο είναι και τα όρια. Καταρχά, εάν αυτό το πλοίο κάνει κάποια μετασκευή, δηλαδή από φορτηγό γίνει επιβατικό, α πούμε, παράδειγμα. Αμέσω αμέσως περνάει πλήρη επιθεώρηση. Μπορεί να είναι καινούριο, να έχει μόνο 5 χρόνια ή 10 χρόνια καινούριο σε συνάρτηση με τα 30. Θα περάσει αμέσω επιθεώρηση. Δεύτερον. Δεύτερον, κάθε μετατροπή έστω και μικρής κλίμακας που επηρεάζει όμως ή ενδέχεται να επηρεάζει την ευστάθεια του πλοίου, αυτό είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, αν θέλετε και αν προλάβουμε να το πούμε σήμερα, ίσως να δούμε πώς, ε, πώς υπολογίζεται το μετακεντρικό ύψος, του κέντρο βάρους και τα τέτοια, εάν υπάρχει πόνια, ότι οποιαδήποτε μετασκευή μικρής κλίμακας επηρεάζει όμως την ευστάθεια, πάλι, φτού και από την αρχή, πρέπει να επιθεωρηθεί με νέα δεδομένα αυτό το πλοίο. Τρίτον, και αυτονόητο, αν υποπέσει σε ένα ατύχημα τύπου συγκρούσεως, με μια προβλή, στην προβλήτα το ένα το άλλο, πάλι περνάει επιθεώρηση. Απάντηση λοιπόν στο ερώτημά σα. ναι, τα πλοία έχουν όριο ηλικία, αλλά αυτό είναι, αυτό είναι το απότατο χρονικό σημείο που πρέπει να αποσυρθούν. Μέχρι να φτάσουν όμως το απότατο χρονικό σημείο απόσυρσης, πρέπει να υπόκεινται σε, Και σα τα τώρα πολύ γρήγορα τα, τα, τα Τις περιπτώσεις που πρέπει να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι γιατί περιμένει και ο κόσμος τις γραμμές, αλλά άλλη ώρα αργότερα άλλη μέρα θα πούμε ίσως περισσότερα. Παρακαλώ. Ναι, Ορίστε. Καλησπέρα χαίρετε. κύριε Λογοθέτη. Χαίρετε. Καλησπέρα. καλησπέρα. Με αφορμή κύριε Λογοθέτη τα φορτία που αναφέρατε. Ναι. Ε, αναφέρω μια περίπτωση την οποία την έζησα ε, τη δεκαετία του 1960. Φορτηγό μικρό, παλαιό σχετικά, 1600 τόνων, εγώ δεκαετία του 1960. Εγώ ήμουν 17 χρόνια ούτε καλά καλά, είχα μπαρκάρει. Πήγαμε στη Σουηδία, ξεφορτώσαμε Νορβηγία, Σουηδία, φορτώσαμε ξυλία. Ναι. Η οποία ξυλία φορτώθηκε όλο το κάτω του αυτό και φορτώθηκε και παραφορτώθηκε και πάνω στην κουβέρτα που λέμε, στο κατάστρωμα. Το ε, παραφόρτωσε. Εγ, κατά εγκληματικό κατά λάθος είναι αυτό. Λοιπόν, χειμώνα, <χεκ Impact> χειμώνα, ναι. παγωνιά. και ερχόμαστε τώρα για τον Πειραιά νύχτα μεσάνυχτα, 12 η ώρα στο Γιβλαντά, κανονικά έπρεπε να έχουν πιάσει λιμάνι στην Ισπανία για εφοδιασμό, 12 ώρα το βράδυ. Ναι. Και λόγω τη άμεση ταραχή, φτάσαμε τα ξημερώματα. Τι γίνεται τώρα, σε όλη τη διάρκεια αυτής, αυτών των ωρών της Αλαντατική, λόγω του φορτίου, όπω σα είπα, ερχόταν το βαπόρι για 5 περίπου λεφτά, μονόπαντα στεκόταν μετά από πέντε από την άλλη μεριά. Ό,τι από τη μία, από την ότι... άλλη. Yeah. Και πέραμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εκεί το βράδυ, ένα καπετάνιος υπήρχε, μικρό το βαβόρι ήταν. Ένα καπετάνιο, δύο πρώτο μηχανικό και δεύτερο. Καυγά ο μηχανική με τον καπετάνιο όλη νύχτα, όλοι στο πόδι. Εγώ στη μηχανή ήμουν. Δηλαδή είχαμε άγιο. Τι έπρεπε να γίνει. Από... Μετά φυσικά με το καλό πιάνοντα τον το πειρά, και εγώ. Τα παράτησα, δεν <coughs> Έμαθα ε, ε, μετά από τα πλοία που ταξιδεύουν στην Αγγόνα τα μεγάλα, από τον που το καπετάνι του το συζήτησε, έπρεπε λίγο ο καπετάνι να έχει κάνει το εξής. Αφού προέκυψε αυτό το κακό, γιατί είχαμε αυτόν τον κίνδυνο, να ρίξει στη θάλασσα τη ξυλία που ήταν χαβαλέ να το πούμε, στη θάλασσα για να μπορούσαμε να το Είχαμε Άγιο και δεν πάθαμε τίποτα και αυτή τη στιγμή μπορώ και σας μιλώ έφτασα κάποια ηλικία. Καλό σα βράδυ, κύριε Ναι, ευχαριστώ. ευχαριστώ για την παρέμβαση. Αυτό που λέτε είναι ένα φαινόμενο. Προσέξτε κάτι με μια λέξη τώρα, γιατί αυτό θέλει μεγάλη ανάλυση. Το πλοίο, το πλοίο είναι σχεδιασμένο έτσι, ούτω ώστε όταν έχει διατυχισμό, δηλαδή χτυπάνε τα κύματα από το πλάι ή ο άνεμο ή τα κύματα από το πλάι, γέρνει από τη μια μεριά. Αυτό το πλοίο πρέπει να επανέλθει στην, στο κέντρο του, και να πάει από την άλλη πλευρά, αλλά όχι οπότε θέλει το πλοίο. Ή σε πέντε λεπτά, δηλαδή να στέκεται την πανταρισμένο και να πηγαίνει και μετά από ώρα να έρθει από την άλλη. Αυτό έχει χάσει τελείω του συντελεστέ ευστάθεια. Το πλοίο λοιπόν πρέπει μέσα από συγκεκριμένου υπολογισμού και του βάρου, αλλά κατασκευή κύριο. Να κάνει συγκεκριμένου χρόνου επαναφορά. Αυτό λέγεται επαναφορά. Από την κάθετη θέση. Από την κάθετη λοιπόν. Πάει, πλαγιάζει, και, μόλι, και αυτό και εσείς και εγώ και όλοι μας το έχουμε ζήσει, ότι, ότι το πλοίο ήταν πλαγιάσει από τη μια μεριά, δεν στέκεται εκεί. Πέντε λεπτά ή δεκαπέντε λεπτά. Αμέσως, αμέσως μόλις φτάσει στο ακρότατο σημείο της κλίσης, ξαναγυρνάει στο κέντρο και πηγαίνει αριστερά. Και ξανά δεξιά. Και ξανά αριστερά. Αυτό το λένε ναυτική μποτζάρισμα. Αυτό πρέπει να γίνεται γρήγορα, σχετικά γρήγορα. Από την ώρα που στέκεται στη μια πλευρά, Όπω είπε και ο κύριο που τηλεφώνησε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρότερο, δεν ξέρω κατά πόσον το ψάξε. Εκείνο το βράδυ έσωσε τη ζωή του άνθρωπο. Δεν ξέρω, σα λέω κατά πόσον το ψάξε, ούτε προλαβαίνουμε τώρα να εξηγήσουμε για αυτά που σα λέω τα πέντα κεντρικά βάρκη και τα τέτοια. Αλλά έσωσε τη ζωή του κυριολεκτικώ εκείνο το βράδυ. Λοιπόν, παρακαλώ, σα ακούμε. Καλησπέρα, καλή χρονιά. Χαίρετε, καλή χρονιά. Καλησπέρα για την εκπομπή σα. Προέρχομαι από την, από την εμποροπλιάρχον. Ναι. Και σας παίρνω από κοζάι τηλέφωνο. Ναι. Λοιπόν, όταν βάζουμε ένα βάρος στο, στο απάρι, αυτό αν, αν υποτεθεί ότι βάζουμε στο πίσω μέρος του απαριού, βάζουμε μπροστά δεξιά ή μπροστά αριστερά, σαβούρα. Και αυτό το κάνουμε ε, διαγώνια για να πετύχουμε την ε, ε, ευστάθεια του πλοίου. Να είναι αρμονική. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, το μετά, και δεν πρέπει να είναι ασελευτείο, όπως το είπατε προηγουμένως, πρέπει να είναι ε, μηδέν, για να ε, ε, ε αντιτίθεται και να εξισορροπείται ναι, να ναι, ναι, το κέντρο βάρος <κοί> με, την, με, την, άνωση. άνοση. Άμα διασελευτεί, ε, έχουμε, ε, ναι. ε, ε, έχει πάρει ε, ή αριστερά μοίρες. Λοιπόν, και ένα τελευταίο που έχω να σας πω, είναι ότι στην Εμποροπλιάρχων, που είναι Ακαδημία 4 ετούς τώρα, εγώ τελείωσα 3 ετούς, ε, υπήρχε μια δική κορίνα, να είναι καλά η, η, η κυρία συναντήση σα, η οποία μα έχει διδάξει πάρα πολλά πράγματα για το ναυτικό δίκαιο. Επειδή ναι. είμαστε ε, απόφοιτοι, είμαστε τελειόφοιτοι του εμπορικού ναυτικού και είμαστε αξιωματικοί, έπρεπε να έχουμε μάθει και ορισμένες, ε, 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 ορισμένα νομικά δεδομένα. Λοιπόν, καλή δύναμη, σας. Ναι, Να είστε καλά. Αυτό που είπε ο κύριο, το πρώτο, θα, δεν ξέρω επειδή μίλησε και γρήγορα. Ένα πλοίο λοιπόν, πολλέ φορέ μπορεί να μην είναι γεμάτο, γεμάτο γιατί δεν είχε εμπόρευμα, δεν του παραδώσαν τόσο εμπόρευμα οι φορτωτές και τα λοιπά. Αυτό το πλοίο λοιπόν είναι πιο δύσκολο να ταξιδέψει. Γιατί? γιατί? πρέπει το λιγότερο εμπόρευμα να κατανεμηθεί, να πω εγώ και τη σωστή λέξη, να κατανεμηθεί έτσι, δηλαδή αν έχει να φορτώσει μόνο, ξέρω εγώ, 5.000 τόνους και αυτό είναι 100.000, δεν μπορεί αυτούς τους 5.000 τόνους να τους βάλει στην πρίμνη, στα μπάρια της πρίμνη το πλοίο θα, θα σηκωθεί στον αέρα, το, θα στον αέρα η πλώρη. Ούτε μπορεί να τα, να τα βάλει στην πλώρη, θα σηκωθεί η πρίμνη. Δεν ξέρω, θα έχετε ακούσει ίσω άλλη ώρα, θα σα πω τι θα πει έμπριμνο ή έμπλωρο το πλοίο. Πρέπει λοιπόν αυτού του 10.000 τόνου, πώ σα είπα, 10, είπα για παράδειγμα, τέλο πάντων, όσε 5.000 τόνου, να του κατανείμει στα αμπάρια του έτσι, που διαρκώ. Που διαρκώ όσο βάρο έχει η αριστερή πλευρά του πλοίου, να έχει και δεξιά από εμπόρευμα. Όσο βάρος έχει το μπρος μέρος του πλοίου, να έχει και το πίσω. Ούτω ώστε και στον, κατά τον διαμήκη άξονα να έχει ισορροπία και κατά τον εγκάρσιο. Είναι δηλαδή τέχνη, δεν μπορώ να πω την επιστήμη εντάξει, αλλά είναι τέχνη να φορτωθεί ένα πλοίο. Τέλος, λοιπόν, θα πούμε ίσως δύο λόγια μετά. Παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι, Γεια σας. Χαίρετε. Ακούστε, κύριε Λογοθέτη. Εγώ δεν θα σας μιλήσω για τα καράβια, αλλά θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. για την τουρκοκρατία. Την δημοκρατία. Όχι την τουρκο... τουρκοκρατία. Την τουρκοκρατία. Την κύριε Λογοθέτη. Ναι. Είχε είχατε πει κάποια παλιότερα σε εκπομπές, ότι οι Έλληνε περπούσαν πολύ ωραία με του Τούρκου. Ναι. ναι. Λοιπόν, ακούστε. Έχετε δει ποτέ την εκπομπή το ντοκιμαντέρ του Ζαχάρια Ρόχα Ξένοι στην Ελλάδα. Να, ρωτήσω, να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ίσως εγώ δεν το πιάνω. Δεν το κατα... Έχει αυτό καμιά σχέση με αυτό που λέμε, με τα πλοία. Όχι, όχι, όχι. όχι. Ε, δεν έχει, αυτό... ας... α ας... το αφήσουμε. Ας το αφήσουμε και να το συζητήσουμε, επειδή κα... για, την το... επανάσταση, για την τουρκορατία, κατά καιρούς κάνουμε εκπομπές, όπως θα θυμάστε ίσως, αν και το θυμάστε και λάθος, αλλά δεν πειράζει. Α τα αφήσουμε αυτό για την τουρκοκρατία και ας μείνουμε σε αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα. Ευχαριστώ πάντως για, την... για, τον κόπο που κάνατε να τηλεφωνήσετε. Και μάλιστα, απλώς μόνο μια λέξη για να μην χάνουμε ώρα τώρα με άσχετα πράγματα, Ακόμα και αυτό ο κύριο αγαπητό κατά τα άλλα, αναγνώστη φυσικά και σεβαστό, αλλά και αυτό λάθο που θυμάται. Δεν ξέρω αν θυμάστε που, που έκανε ο Σκάι κάτι εκπομπέ. Πόσο καλά περνούσαμε με την τουρκοκρατία. Και σα είχα πει εγώ εδώ πέρα ότι μια άλλη εκπομπή κάναμε. Και έλεγα: Για κοιτάξτε τι ωραία περνούσαμε με το πεδομάζωμα, με του βιασμού, με του κοτονού. Τέλο πάντων, μπορεί ο άνθρωπο να το κατάλαβε. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμο. Και ο καθένα μπορεί να επιφέρει όποια παρατήρηση θέλει, αλλά η παράκληση ήταν πάντα και τηρείται μέχρι τώρα ε, να μιλάμε για το θέμα για το οποίο ξεκινάμε και να μην λέμε ότι να είναι και ότι μας έρχεται στο μυαλό. Επανερχόμενος τώρα σε αυτό που σας έλεγα για να οδεύσουμε και προς το τέλος, επανερχόμενος σε αυτό, όπως φάνηκε και από τα τηλεφωνήματα βέβαια των, τηλεθεατών που πρέπει να έχουν γνώση ε, Ναυσιπλοεία και μάλιστα δύο-τρει είπαν ότι είναι και εξωματικοί του εμπορικού ναυτικού. Φάνηκε πράγματι πόσο βασικό πράγμα είναι η σωστή φόρτωση. Ε, και δύο-τρία λόγια πάνω σε αυτό να σας πω. Το πλοίο έχει τόσο μεγάλη ευαισθησία στην ευστάθειά του που όταν γίνεται η μελέτη, η στοιχειώδης αυτή μελέτη για την ορθή κατανομή του, η <κοκοί> πλοίαρχοι, η εξωματικοί αρμόδιοι, οι αρμοδιοί, και τα κτλ. λαμβάνουν υπόψη και κάτι το οποίο ίσως δεν θα το ξέρετε ή οι εξωματικοί βέβαια που τηλεφώνησαν θα το ξέρουν τι λαμβάνουν υπόψη τους λαμβάνουν υπόψη τους το βάρος των δεξαμενών του καυσίμου που καίει το πλοίο και των δεξαμενών του νερού που έχει το πλοίο για να πίνουν, να πλένονται, για να ψήχονται οι μηχανές κτλ. Γιατί το πλοίο όσο ταξιδεύει Καταρχά, ξεκινάει με μια ευστάθεια, όπω είναι το πλοίο. Γεμάτο με καύσιμα, γεμάτο με νερά, φορτώνει και τα εμπορεύματα. Και ξεκινάει. Και ξεκινάει σε μια κατάσταση απόλυτη ευστάθεια, όπω είπαμε. Φροντίζω ο υποπλήρχο να είναι έτσι εδώ, έτσι και έτσι αλλιώ. Και ξεκινάει και με τη γραμμή, την ίσταλο γραμμή όπου πρέπει και τα λοιπά. Ωραία και καλά. Θα μου πείτε τώρα, τι έχει το νερό και τι έχει το πετρέλαιο. Κατά τη διάρκεια του πλού, <coughs> το πλοίο αυτό, Καίει πάρα πολλά καύσιμα. Ιδίω κάτι προκιάνια και κάτι κουραζιρόπλα και κάτι τεράστια πετρελοφόρα. Καίει καύσιμα πολλά. Αυτό το καταλαβαίνετε. Όταν όμως καίει καύσιμα πολλά, οι δεξαμενές καυσίμων αδειάζουν. Και αφού αδειάζουν, το πλοίο στο σημείο εκείνο ή στην πλευρά εκείνη ελαφρώνει. Ελαφρώνει, αφού φεύγουν τόνοι καυσίμων. Καίγονται. Απ' την άλλη, Καταναλύσκονται τόνοι νερού, ιδίω στα, στα κουραζερόπλα και στα τέτοια που είναι και επιβάτε, με μπάνια και με χιλιάδε, αυτά πούμε. Όσο λοιπόν κινείται ένα πλοίο, οι δεξαμενέ νερού και καυσίμων αδειάζουν. Άρα η ισορροπία, η οποία ήταν κανονικότατη με αυτέ τι δεξαμενέ, σιγά σιγά αρχίζει να μην γίνεται κανονικότατη, αφού αδειάζουν αυτέ. Ελαφραίνει το πλοίο. Πρέπει λοιπόν εδώ ένα άλλο υπολογισμό, δεν θα τον πούμε τώρα, αλλά για να είναι πλήρη η προσέγγιση. Ένα άλλο υπολογισμό. Τώρα αυτό στα, σε ορισμένα πλοία, τα μεγάλα αυτά γίνεται με κομπιούτερ πλέον. Αλλά μέχρι τώρα, πριν τα κομπιούτερ και τα τέτοια, υπάρχει ένα υπολογισμό, ούτω ώστε η κατανάλωση καυσίμου να γίνεται και αυτή ισομερό από πολλέ δεξαμενέ που έχει το πλοίο, ούτω ώστε. Αν αφαιρεθούν 100 τόνοι από δεξιά, να αφαιρεθούν και 100 τόνοι από μπρο στην επόμενη, γυρνώντα το κουμπί, τώρα με το κομπιούτερ. Αν αφαιρεθούν 100 τόνοι από δεξαμενή που είναι μπρο, να αφαιρεθούν στι επόμενε ώρε 100 τόνοι από δεξαμενή που είναι πίσω. Δηλαδή, κάθε στιγμή πρέπει η κατανάλωση καυσίμου και νερού επίση να διασφαλίζει την απόλυτη ευστάθεια του συστήματο αυτού. Γιατί είναι ένα σύστημα τελικά ολόκληρο. Σύστημα λέγεται αυτό στη φυσική. Τέλο πάντων, σταματούμε εδώ πέρα. <coughs> σταματούμε εδώ πέρα. Ε, νομίζω ότι από ό,τι φάνηκε από τα τηλεφωνήματα, όσοι μου είπαν μεσοβδόματα να συνεχίσουμε και να κλείσουμε αυτό το θέμα που είχε πλέον και με τι φορτώσει και με τα τέτοια και με το ναυτικό δίκαιο, νομίζω στο μέτρο πάντα βέβαια μια εκπομπή τηλεοπτική. Το κάναμε. Εννοείται δεν μπορούμε. Αυτά που κάνουν οι σχολέ εμπορικού ναυτικού σε τέσσερα χρόνια με τα κάναμε εμεί 60 λεπτά, αλλά αυτό το λίγο που μπορούμε το κάναμε σε αυτέ τι δύο εκπομπέ. Σταματούμε εδώ πέρα. Ευχαριστώ που τι παρακολουθήσατε παρά το ότι ήταν τόσο εξειδικευμένε. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σα. Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Σταματούμε εδώ πέρα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μα για την επόμενη Δευτέρα του βράδυ. Υπενθυμίζοντά σα ότι η επανάληψη πλέον αυτή τη εκπομπή είναι Σάββατο, μεσημέρι και όχι Κυριακή. Επίδα του παρόντο, καλό σα βράδυ και καλό σα ξημέρω.